Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν μην και καθάρισιν ημάς, από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Με τη χάρη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, φτάσαμε την σημερινή ημέρα για άλλη μια εκδήλωση της εστίας των πατρικών μελετών. Θα ήθελα να πω, μέχρι να ετοιμαστεί η χοροδία, ο Βυζαντινός χορός στον ψαλτήριο, κάτι που διαβάζουμε συνήθως όταν ή το ακούμε στο συναξάρι του κάθε Αγίου, κάποιες περίεργες προτάσεις πριν την ανάλυση του βίου του Αγίου, που το ακούμε στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τι λέει. Στον Άγιο Γρηγόριο λοιπόν τον Θεολόγο, πριν αρχίσει η ανάλυση του βίου του, στο συναξάρι μέσα, λέει «Θεού γινώσκην ορθοδόξος ουσίαν, χριστιανής λεγάτων εκ Γρηγορίου». Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης ότι αυτό το λεγάτων έχει λατινική ρίζα από το legato που σημαίνει πληροδότης. Και τι σημαίνει το legato? Δωρεά, κληρονομιά. Και αναλύει στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος και λέει ότι αυτό το legato που μας χαρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε εμάς τους χριστιανούς είναι ότι ο Θεός μας είναι τριαδικός Θεός. Μία ουσία αλλά και τρεις υποστάσεις. Μονάς εν τριάδη, τριάς εν μονάδη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας του δίνει τον τίτλο του Τριαδικού Θεολόγου. Είναι αυτός που σχεδόν σε κάθε του λόγο, που το πάει, που το πάει, θα μιλήσει για την Αγία Τριάδα. Έτσι λοιπόν, η εκδήλωσή μας ανοίγει με τον Βυζαντινό χορό «Εν ψαλτηρίο», υπό την διεύθυνση του κυρίου Κωνσταντίνου Μπουστέκη, και το πρώτο τροπάριο που θα ακούσουμε είναι το απολυτίκιο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Απολυτίκιο ονομαζόταν ο ύμνος ο δι του Αγίου και Δικαίου Σημεών. Νην απολύ στον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασρας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Απολυτίκια ονομάζονται τα τροπάρια που είναι στοιχειρά τροπάρια του απολυτικίου νη απολύης. Και επειδή μας θυμίζει το απολύης την απόλυση, ή επειδή με τον Σημεών, με τον Άγιο Σημεών, τελειώνει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και αρχίζει στη συνέχεια η Καινή Διαθήκη, συνδέθηκαν έτσι με αυτόν τον όρο τα απολυτίκια. Να περάσει η χοροδία. Ως γαρταμάς
σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Δοξαστικό ταλιαμένο με ιδιόμελο τροπάριο, στο οποίο προηγείται ο στίχος «Δόξα Πατρί» και ψάλεται μετά από τα στιχηρά του Εσπερινού. Στιχηρά εννοούμε τροπάρια, δηλαδή τρόπους εκφράσεως των διαφόρων ιστορικών γεγονότων της ζωής της Εκκλησίας μας ή των Αγίων μας, των οποίων τροπαρίων προηγείται ένας στίχος των Ζαλμών. Εξού στιχηρά. Ο Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης είναι ο άριστος νεότερος εκπρόσωπος της βυζαντινής μουσικής του 18ου αιώνα μετά Χριστόν και αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι είναι ότι ακόμα και σήμερα στο Άγιο Όρος ψάλλονται δοξαστικά του. Rosvida
Αιγίων, σε μέρος Κωνσταντίνου Μπουστέκη, σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου. Πολυέλεος είναι ένα από τα ωραιότερα μουσικά κομμάτια της ακολουθίας του Όρφου. Αποτελείται από δύο πανηγυρικούς ψαλμούς, τον 134ο και τον 135ο του Δαβίδ. Το πρόψαλμα του πρώτου είναι το «Δούλη Κύριον», το οποίο αποτελεί μια πρόσκληση για δοξολογία του Θεού για τα θαυμάσια έργα του στη φύση και την ιστορία. Ο δεύτερος ψαλμός έχει επωδό το «Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού» και κινείται στα ίδια θέματα. Για το πολύ λοιπόν έλεος του Θεού ονομάζεται «Πολυέλεος». Hallelujah.
Σταυρωθείς και Αναστάς, κρίνει Θεοφιλεσουλάχνος,
για αυτήν την υπερεκατόμβητο θυμάτων της κρίσεως. Ας ευχόμαστε ακόμα και για τις περιπτώσεις των πολλών άλλων ανθρώπων που με πολλούς και διαφόρους άλλους τρόπους εξαιτίας της κρίσεως έχασαν τη ζωή τους. Ας σώψονται οι κατασκευαστές, οι πονηροί και του πονηρού τεχνίτες και αρχιτέκτονες αυτού του κακού που βρήκε τη χώρα μας. Πού να φανταζόμαστε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας θα υπέγραφε δανειακή σύμβαση με τους εχθρούς δανειστές της πατρίδος μας. Πού να φανταζόμαστε ότι θα εξασφαλίζονταν περίπου 200 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που τελικά κύρωσαν την επέσχυντη παραχώρηση και εκποίηση της χώρας μας στους δανειστές. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, χωρίς καλά-καλά να έχουμε συνειδητοποιήσει ποιον διαλέγουμε για κρατηγό προστάτη μας, επιλέξαμε τον εναγίης πατέρα ημών Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, αρχιεπίσκοπο της Βασιλείδος των Πόλεων, Κωνσταντινούπολεως. Ηρίστο δε εν παρόδο ότι όλοι οι ανά τους αιώνες απροκατάλληλοι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τεχνίτες και καλλιτέχνες θαυμάζουν τη μοναδική σε παντοειδές κάλλος και αξία πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Μεγάλου Αγίου Καθημάς στους Χριστιανούς και όντως εις Αποστόλου μετά της Αγίας Μητρός του Ελένης. Εξαιρετική βιογραφία του μεγάλου αυτού Ανδρός Γρηγορίου του Θεολόγου έχει γράψει ο μακαριστός πλέον καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο οποίος προλίγων ετών κοιμήσεώς του εκάδει μεγαλόσχημος μοναχός. Σε αυτόν τον ομότιμο καθηγητή οφείλεται ο άκρος επιτυχημένος χαρακτηρισμός για τον Άγιο Γρηγόριο, πληγωμένος αετός. Πληγωμένος αετός θεωρείται ο Άγιος τόσο από το δόκιμο βιογράφο όσο και από την κοινή συνείδηση των Ορθοδόξων που μελετούν και προσεγγίζουν το βίο του, που αποκρυπτογραφούν μέσα από την ιερά ακολουθία του τις εν Χριστώ πνευματικές εμπειρίες. Τους όχι απέλπιδες καημούς του, τα μη απεγνωσμένα ψυχικά τραύματά του, την οδυνηρή πορεία του και τη βαθύτατη συμπόνια του για κάθε πλάσμα που δημιουργούν. Δικαιολογημένα λοιπόν στην αιστεία πατερικών μελετών έλεγχε εκ Θεού να έχει αυτόν τον προστάτη, τον πληγωμένο αετό, ώστε όλοι μας οι εταίροι και οι λοιποί συνεργάτες να δεχόμαστε την επούλαση μέσω των δικών του ευχών, των τραυμάτων που μας προκαλεί η παρούσα επώδυνη κρίση. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ευαισθησία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η ψυχική, η συναισθηματική, δηλαδή η ανθρώπινη, αλλά και η εν Χριστώ πνευματική του ευαισθησία. Με τις πολλές εν Χριστώ πνευματικές ασκήσεις του, κατάφερε να ξεπερνάει την χαμηλή ευαισθησία και να γίνεται αγιασμένη, χριστοποιημένη και πάλουσα εν Χριστώ ευαισθησία. Και τα δύο όργανα της προσωπικότητός του, που καταγράφουν και εκφράζουν τις ευαισθησίες του, φαίνονται σε ένα έργο του από το δεύτερο απολογητικό λόγο της εισπόντων φυγής, που αναφέρονται στον πόλεμο κατά των μαθών. Σε ένα άλλο λόγο του φαίνεται η προσωπική καθαρά εμπειρία του ακτίστου φωτός που απλώνεται στους Αγίους Αγγέλους και στους ανθρώπους. Είναι αποτέλεσμα πολλών ασκητικών αγώνων, εμπόνων προσευχών και προϊόν πλουσίας Θείας Χάριτος για να αποκτά τέτοιες εμπειρίες μετά από την προσωπική του ευαισθησία ο Άγιος. Μας λέγει λοιπόν, ο Θεός είναι το ύψιστο και απροσπέλαστο και ανέκφραστο φως,
το οποίο ούτε νους μπορεί να κατανοήσει, ούτε λόγος να εκφράσει, και αυτό φωτίζει κάθε λογική ψυχή. Αυτό το φως είναι για τα νοητά, ό,τι είναι ο ήλιος για τα αισθητά. Όσο καθαριζόμαστε, τόσο και το φανταζόμαστε. Και όσο το φανταζόμαστε, τόσο το αγαπάμε. Και όσο το αγαπάμε, τόσο το κατανοούμε. Το ίδιο βλέπει και κατανοεί τον εαυτό του και λίγο δίνεται στους έξω. Και λέγω φως, αυτό που βλέπουμε στο πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγγελος είναι κατώτερο φως, μια κάποια απορροή ή συμμετοχή του πρώτου φωτός, η οποία έχει τον φωτισμό από το ότι στρέφεται προς εκείνο και υπηρετεί εκείνο, οι Άγγελοι δηλαδή. Δεν γνωρίζω αν το δεύτερο αυτό φως μοιράζεται τις διάφορες ποσότητες του φωτισμού ανάλογα με την προτεραιότητα της θέσεως στην οποία βρίσκεται ή αν αντίστροφα λαμβάνει τη θέση ανάλογα με το βαθμό δεκτικότητας του φωτισμού την οποία έχει. Τρίτο φως είναι ο άνθρωπος, πράγμα που αντελήφθησαν και αυτοί που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, διότι ονομάζουν τον άνθρωπο φως, επειδή έχουμε μέσα μας τη δύναμη του λογικού. Και από εμάς τους ίδιους πάλι ονομάζουν τον άνθρωπο φως και οι πιο θεοειδείς, αυτοί δηλαδή που πλησιάζουν το Θεό περισσότερο. Στον τρίτο θεολογικό του λόγο αποκαλύπτεται η βαθιά του πίστη στην άχρονη Παναγία του Τριάδα. Μας λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος. Πότε έγιναν αυτά? Αυτά ξεπερνούν το πότε. Και αν πρέπει να πούμε κάτι του τολμηρό, συνέβησαν όταν υπήρχε και ο πατήρ. Και πότε υπήρχε ο πατήρ? Δεν υπήρχε χρόνος που να μην υπήρχε. Το ίδιο και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ρώτησε με πάλι και πάλι θα σου απαντήσω. Πότε γεννήθηκε ο Υιός? Όταν ήταν αγέννητος ο πατέρας. Και πότε εκπορεύθηκε το Άγιο Πνεύμα? Όταν ο Υιός δεν είχε εκπορευθεί, αλλά είχε γεννηθεί εκτός χρόνου και με τρόπο ανέκφραστο. Αν και δεν μπορούμε να παραστήσουμε την έννοια του αχρόνου, όταν θέλουμε να αποφύγουμε τη δήλωση του χρόνου. Διότι το όταν, το πριν από αυτόν και το μετά από αυτά, το από την αρχή και άλλοι χρονικοί χαρακτηρισμοί δεν εννοούνται εκτός χρόνου, όσο κι αν πιεζόμαστε να τα εννοήσουμε. Εκτός αν θεωρήσουμε τον αιώνα ως διάστημα που επεκτείνεται χωρίς αρχή και τέλος και δεν διαιρείται, ούτε μετρείται με κίνηση, ούτε με την περιφορά του ήλιου, πράγμα που ακριβώς είναι ο χρόνος. Πώς λοιπόν δεν είναι το ίδιο χωρίς αρχή, αφού είναι εξίσου αιώνια, διότι προέρχεται από τον Πατέρα, ενώ είναι μετά από εκείνο. Ό,τι δεν είναι αρχή, είναι και αίδιο. Δεν είναι οπωσδήποτε και άναρχο, με την έννοια να μην αναφέρεται σε κάποια πηγή, δηλαδή στον Πατέρα. Δεν είναι λοιπόν άναρχα ως προς το αίτιο. Αλλά είναι φανερό ότι το αίτιο δεν είναι αρχαιότερο από εκείνο τον οποίο είναι αίτιο. Διότι ούτε ο ήλιος είναι αρχαιότερος από το φως. Μέσα από τη σκέψη αυτή του Αγίου Γρηγορίου του θεολόγου, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε πόσο ο ίδιος είχε εμβαθύνει και πόσο του είχε αποκαλύψει η Παναγία Τριάς αυτήν ακριβώς την σύστασή της. Η κοινή συνείδηση των χριστιανών των πρώτων αιώνων, εκτιμώντας τη θεολογική ευαισθησία και εμπειρία του, του απέδωσε την επωνυμία του θεολόγου. Χαρακτηριστικά συμπληρώνει ο Άγιος για το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Τρεις γεννήσεις έχω να σας αναφέρω. Τη σωματική, την δια του βαπτίσματος
και την Δε της Αναστάσεως. Από αυτές η μία είναι νυχτερινή, δουλική και εμπαθής. Η άλλη είναι της ημέρας και ελεύθερη και διαλύει τα πάθη. Δεν του περιτέρνει όλη την καλή μπλα της ανθρωπίνης φύσεως και μας επαναφέρει στην ανώτερη ζωή. Η τρίτη πάλι είναι πολύ φοβερή και ακαριαία, διότι σε ρηπή οφθαλμού συγκεντρώνει όλα τα πλάσματα για να τα παρουσιάσει ενώπιον του πλάστου, ώστε να αποδοθεί λογαριασμός για την εδώ ζωή και πολιτεία, αν ήταν ο παδός μόνο της σάρκας ή υψώθηκε μαζί με το πνεύμα και δέχτηκε με σεβασμό τη δωρεά της αναπλάσεως. Περιγράφει λοιπόν στη συνέχεια του λόγου του ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λεπτομέρειες αυτής της δημιουργίας σαν να ήταν παρόν και ο ίδιος μαζί της. Οι παραπάνω εμπειρίες του Αγίου Γρηγορίου επιθυμούμε να γίνουν και από εμάς τους ίδιους μεθεκτές, κατά το δυνατόν, στον ελάχιστο βαθμό, και εμείς επιθυμούμε, χάρη τη Θεού, κάτι να ζήσουμε για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι η πίστη μας είναι αληθινή. Ιδίως εν καιρό κρίσεως μπορούμε να τον έχουμε βοηθό στις λήψεις μας, σύμβουλο στα δύσκολα προβλήματα, παρηγορητή στις αποτυχίες μας, στις πτώσεις μας, στα πάθη μας. Στα διαρκώς ογκούμενα αδιέξοδο μπορεί να μας εμπνέει υπομονή και καρδιά. Αυτός ο πληγωμένος από τα δικά του παθήματα, αετός, μπορεί να μας διδάξει να μάθουμε πώς θα πετάμε και εμείς πιο ψηλά. Ίσως πιο πάνω από τα μαύρα σύννεφα των απειλών, των εποχητών μισθωτών δημοσιογράφων και των τάχα πονετικών ντόπιων και ξένων κυβερνητών. Ήδη ο Συστή Επατρικό Μελετών μας βοήθησε να διοργανώσουμε εν μέση κρίση τρεις ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση των αδερφών από εγκρίτους ομιλητές, την τοποθέτησή μας σε μεγάλα θέματα που φέρνει μπροστά μας η δυναστεία των κυβερνητών και σε ατομικά αδιέξοδο που απορρέουν από τα σκληρά, απάνθρωπα και αντίχριστα μέτρα των κυβερνητών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτίμησε αμέσως να παραιτηθεί από τον πατριαρχικό θρόνο της βασιλευούσης λόγω κάποιων σειρωμένων ανευθύνων συγκοφελιών, παρά να κρατηθεί στο θρόνο και να ξεφτελίζεται το πατριαρχικό λειτουργήμα. Προτίμησε δηλαδή να πετάξει πιο ψηλά από την κατακόσμου καταξίωση. Προτίμησε να μην μείνει γατζωμένος επίμονος στο πατριαρχικό θρόνο. Προτίμησε με πληγωμένη την προσωπική αρχιεραδική του αναγνώριση να φύγει στην έρημο του πόντου και να χαίρεται την ανίποτη χαρά της προσευχής μόνος, μόνον Θεό, παρά να αντιμάχεται κοσμικά με τους γλύσχρους μωρούς συκοφάντες του. Προτίμησε αυτόν τον άκρος ταπεινό, φανή τρόπο ζωής, χαρισματικότατο όμως, τον τρόπο αδιάλειπτης προσευχής, πύρινης αναφοράς προς τον ύψιστο, αυτός ο υψηπέτης, μολονότι πληγωμένος αετός, πλήρης της Θείας Χάριτος και πλούσιος δότης αυτής της Χάριτος στους συγχριστών αδελφούς. Από την αυτοεξορία του στον πόντο προσευχόταν για τους Κωνσταντινοπολίτες, τους σκέπαζε με τις ευχές του και θαυματουργούσε. Η Ιστία Πατερικών Μελετών προσπαθεί να τρέφει την ταπεινή ελπίδα να ελκύει τις Άγιες Ευχές του Αγίου Γρηγορίου και Θεολόγου, να συμμερίζεται το πληγωμένο φρόνημά του, να μην εγκλωβίζεται στις απειλές των τυράννων του λαού μας. Ως ασφαλισμένος πλέον αετός στα υπεργάνια δόματα της Βασιλείας των Ουρανών, τον οικετεύουμε να έρχεται για το χριστεπόμενο πλήρωμα των Ελλήνων πολιτών μας, να επηρεάζει αγιοπνευματικώς τους αλλοδόξους
αλλοπίστους, αλλοθρήσκους γύρω μας και ή δυνατόν να καλέσει πάντας εις μετάνοιαν στο Χριστό Πανεφρόσυνο και ανθρώπινο τρόπο ζωής προς δόξαν την Τριάδη Θεού και αποκατάσταση της εικόνας του Χριστού πάνω στο χριστοποιούμενο πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Να ευχαριστήσουμε και τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχό μας για την προσφορά της αιθούσης και τη συμμετοχή στο έργο της εστίας του κυρίου Μητρόπουλου. Ακολουθεί η ομιλία από τον ευδεσιμολογιότατο πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο με θέμα Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας. Τι είναι τούτο που έπαθα, φίλοι μου, μίστες και συναδραστές της αληθείας. Έτρεχα για να φτάσω και να πιάσω το Θεό και έτσι ανέβηκα στο όρος. Διέσχισα την Εφέλη και βρέθηκα εκεί μέσα μακριά από την ύλη και τα υλικά και στράφηκα όσο ήταν δυνατό στον εαυτό μου. Και καθώς προσήλασα το βλέμμα μου, μόλις που είδα τα οπίστια του Θεού, αφού σκεπάστηκα με την πέτρα, δηλαδή με τον σαρκοθέντα λόγο, και κρυφοκοιτάζοντας από το άνοιγμα της πέτρας, δεν είδα την πρώτη φύση αυτή που είναι γνωστή μόνο στην ίδια την Αγία Τριάδα και συγκαλύπτεται από τα Χερουβήμ, αλλά την τελευταία που φτάνει σε εμάς. Γιατί οπίστια του Θεού είναι τα γνωρίσματά Του που είναι μετά από Εκείνον. Είναι τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, τα χρυσά λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Θεόπτου, του νέου αυτού Μωυσέως και Οικουμενικού Διδασκάλου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, του προστάτου και φόρου της εστίας πατερικών μελετών που γιορτάζει μαζί του σήμερα. Μας τον εχάρισε η Παναγία Τριάς σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε διδασκάλους προς καταρτισμό των Αγίων, προς υποδομή του σώματος του Χριστού. Τον χάρισε σε μια δύσκολη για την Εκκλησία περίοδο. Βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα, όπου ακμάζει η ιδωλολατρία, ενώ παράλληλα δρούν πολλοί αιρετικοί διδάσκαλοι που λιμένονται το ποίημα του Χριστού, πολλές φορές με σύμμαχο την κοσμική εξουσία. Για μετρήστε ειδωλολάτρες, άθιοι φιλόσοφοι, τρεις πατρίες αριανών, όμοι, ανώμοι, ομοιουσιανοί, σαβελιανοί, απολυναριστές και απομεινάρια παλαιότερων αιρέσεων, μοντανιστές και μανιχαίοι. Ποια δύναμη θα μπορούσε να την παλέσει όλη αυτή την πλάνη? Μόνο η παντοκρατορική δεξιά πτυψή του. Έτσι, τρεις γίγαντες της θεολογίας, οι τρεις καποδόκες, Βασίλειος ο Μέγας, ο αδερφός του Γρηγόριος ο Νήσις και Γρηγόριος ο Θεολόγος υψώνονται από την Παναγία Τριάδα σαν τείχος εναντίον της ηλαιρνίας ύδρας των αιρέσεων, σαν προστασία του Ορθοδόξου Ποιμνίου, σαφώς που φωτίζει το σκότος της συγχύσεως και διαλύει την αχρή της πλάνης σαν οδηγός και οικονομπίστεως. Ο πατέρας του Γρηγορίου, Γρηγόριος και αυτός, άρχοντας στην Αζιανζό, έγινε χριστιανός σε ηλικία 50 ετών μετά τις θερμές προσευχές της συζύγου του Αγίας Νόνας. Μετά 5 χρόνια έγινε ιερεύς και αμέσως μετά γεννήθηκε ο Γρηγόριος του έτος 330. Διψώντας διαμόρφωση, σπούδασε στην πατρίδα του και ύστερα στην Κεσάρη της Καπαδοκίας, όπου γνώρισε και συνδέθηκε στενά με τον Μέγα Βασίλειο, μετά στην Κεσάρη της Παλαιστίνης, στην Αλεξάνδρεια και τέλος το 350 στην Αθήνα, όπου διαφέροντας από τον Μέγα Βασίλειο, έκαμε μόνο φιλολογικές και φιλοσοφικές σπουδές. Δίδαξε ρητορική για ένα χρόνο στην Αθήνα και ύστερα, αφού μένει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στην πατρίδα του.
Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, με ποιητική διάθεση και φιλόσοφο νου. Έπαιξε μάλιστα τα έπι μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Αλλά τις βαθιές γνώσεις και το γλωσσικό του πάροντο και ό,τι άλλο είχε, ποθούσε να το προσφέρει στον Χριστό και την Εκκλησία. Αγαπούσε την ησυχία, όχι από την παλιά και η ιδιορυθμία, αλλά για να δοθεί στην υπητική εργασία, την άσκηση και την ιερά προσευχή. Πάντοτε κυνηγούσε αυτό το ιδεώδες της ησυχίας, αλλά δύσκολα και για μικρά μόνο χρονικά διαστήματα κατάφερε να το φτάσει. Ασκήθηκε για ένα χρόνο μαζί με τον αγαπημένο του φίλο του Μέγα Βασίλειο στο ασκητήριο του τελευταίου στον Πόντο, στο 360. Τα Χριστούγεννα του 361 χειροτονείται πρεσβύτερος, κατόπιν απαιτήσεως του πατέρα του που ήδη είχε γίνει επίσκοπος, αλλά φεύγει αμέσως στο ερημητήριο του Πόντου και επιστρέφοντας πριν το Πάσχα, εξηγεί με τον περίφημο απολογητικό λόγο του το ύψος της αιρωσύνης και την τελειότητα που πρέπει να διαθέτει ο ιερεύς. Οι λόγοι των προφητών και του Κυρίου τον κάμουν να τρέμει μπροστά στο υπέρμετρο ύψος της αιρωσύνης. Όλα αυτά, γράφει, με ταπεινώνουν την ψυχή μου, συστέλνουν το νου μου και δένουν τη γλώσσα μου. Και εκείνο που με νοιάζει είναι όχι να με προστάτει στον άλλον και να τους κατευθύνω, αλλά πως θα ξεφύγω την ερχομένη οργή και θα αφαιρέσω έστω και λίγο από το δηλητήριο της κακίας μου. Πρώτα πρέπει κάποιος να καθαρθεί και ύστερα να καθαρεί τους άλλους. Να γίνει φως και να φωτίσει. Να προσεγγίσει τον Θεό και μετά να προσφέρει κι άλλους σε Αυτόν. Να αγιαστεί και να αγιάσει. Να μπορέσει έτσι να χειραγωγήσει και να συμβουλεύσει με σύνεση τους άλλους. Αξίζει να δούμε τα τελευταία λόγια όπως είναι γραμμένα στο θαυμάσιο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Καθαρθήνε δι' πρώτον, κοίτα καθάρε. Σοφιστήνε και ούτω σοφίσε. Γενέστε φως και φωτίσε. Εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους. Αγιαστήνε και αγιάσε. Χειραγωγήσε με τα χειρό, συμβουλεύσε με τα συνέσεως. Παρά τα αυτά, επιστρέφει, κάνει παγκόρη και βοηθεί τον ηλικιωμένο πατέρα του στη πνευματική του διακονία. Μπροστά στην εχθρότητα κατά των χριστιανών του Αυτοκράτορος Ιουλιανού του Αποστάτου που βασιλεύει το 361 στο 363 και όπως γνωρίζουμε επιθυμούσε την επαναφορά της ιδωλολατρίας, ενώ ο 85 ετών πατέρας του αύξησε την άσκηση αγρυπνώντας και κοιμόμενος ελάχιστα στο δάκρυο τη νύχτα, μην μπορώντας να έχει αναπτύξει κάποια άλλη αντιδετική δραστηριότητα λόγω της ηλικίας του, ο Άγιος Γρηγόριος ετοίμασε τους χριστιανούς για το μαρτύριο. Μιλώντας για το μαρτύριο του Ελεαζάρου της Σολομονής και των 7 Μακαβαίων παιδών, έλεγε τα εξής: «Αυτούς ας μιμούμεθα και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά». Οι ιερείς προς τιμή του πνευματικού πατρός Ελεαζάρου, που έδωσε το τελειότερο παράδειγμα με τα λόγια και με τα έργα. Οι μητέρες μιμούμενες στη γενναία μητέρα, για να φανείτε ότι όντως αγαπάτε τα παιδιά σας, παρουσιάζοντάς τα στον Χριστό για να αγιαστεί ο γάμος σας με τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, να μιμηθείτε ντρεπόμενοι τους μακαβαίους παιδες, δαπανώντας την νότητά σας όχι στα εσκαρπάθη, αλλά στα αγωνίσματα κατά των παθών, και κατά του νέου Αντιόχου αγωνιζόμενη ανδρείως, αυτόν που πολεμά και μας διώκει ποικιλοτρόπος. Ο νέος Αντίοχος ήταν ο Ιουλιανός ο Αποστάτης. Το 370 βοηθεί το Μέγα Βασίλειο να γίνει Μητροπολίτης Κεσαρίας παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, το έβλεπε δηλαδή υπερβολικό αυτό και πέρα από τα μέτρα του, ενώ το 372 ο Μέγας Βασίλειος τον χειροτονεί παρά τις φοδρές αντιρρήσεις του, επίσκοπος Ασίμων, μιας θορυβόντους κομοπόλεως, με σκοπό να τον βοηθήσει στον αγώνα του κατά των Αριανών. Ο Άγιος Γρηγόριος που αγαπούσε την ησυχαστική ζωή, ποτέ δεν πήγε στα Σάσιμα, ούτε λειτουργήσε ποτέ εκεί και είχε παράπονο από το Μέγα Βασίλειο γιατί τον ανάγκασε να γίνει επίσκοπος. Έτσι έφυγε και από την Αζιαζό και ασκήτευσε σε άγνωστο μέρος. Όταν επέστρεψε, συνέχισε ως βοηθός του πατέρα του τη διαπίμανση της Αζιαζό. Εξηγεί κατά την επιστροφή του ότι παλεύει μεταξύ του πόθου του για ησυχαστική ζωή
και της παροτρύνσεως από το Άγιο Πνεύμα για την υποδομή του Σώματος της Εκκλησίας. Βοηθήστε με όπως μπορείτε και δώστε χέρι, γιατί πιέζομαι και μέσα σε μια διεκκλειστίδα από τη μία ολιά από τον Πόθο και από την άλλη από το Άγιο Πνεύμα. Ο Μεν Πόθος εισηγείται δρασμούς και όλοι και ερημίες, δηλαδή απόδραση στην έρημο και ησυχία ψυχής και σώματος και το νου να αναχωρήσει στον εαυτό του, να συστραφεί από τις αισθήσεις ώστε να ομιλεί ακυριδότος στο Θεό και να αποστράφεται από τις αυγές του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα βούρεται στο μέσο της Άγιν και καρπορφορεί το κοινό, βούλεται, και τούτο ωφελείστε. Δηλαδή, με αναγκάζει το Άγιο Πνεύμα να έρθει πάλι στο μέσο του κόσμου, της πόλεως, και να καρπορφορήσω χάρη του κοινού, χάρη των αδελφών μου. Το 373 αναχωρεί για άσκηση έξω από την Αριανζό, όπου έζησε για λίγους μήνες μέσα στα βράχια, με ένα μόνο ένδυμα προσευχόμενος, κάνοντας μετάνοιας και νηστεύοντας αυστηρά. Αλλά εκ νέου προβλήματα στην Αζιανζό και οι λυπημένοι γονείς του τον φέρνουν πίσω. Διακονεί παρατάφτε με ζήλο, όταν διακονούσε, διακονούσε με την ψυχή του. Και βοηθεί τους χριστιανούς όλους τους τα προβλήματα, ακόμα και μεσολαβώντας τους κοσμικούς άρχοντες και την προστασία τους. Μετά την κοίμηση των γονέων του, νομίζει πλέον ότι βρήκε την ευκαιρία της Θεοφιλούς ησυχίας. Το 375 αποσύρεται, ενώ ήδη είχε προσκληθεί η υγεία του, στο προσκύνημα της Αγίας Θέκας της Ελεύκια, εκεί όπου βρίσκονταν τα λείψανα της Πρωτομάρτυρος. Όμως άλλο είναι το θέλημα του Θεού για τον Άγιο Γρηγόριο. Στην Κωνσταντινούπολη κυριαρχούν οι Αριανοί, που έχουν σαν επισκοπό τους τον Δημόφιλο, που έχει την προστασία του Αριανόφρονος Αυτοκράτορος ο Άγιο. Οι ναοί είναι όλοι στα χέρια τους, και ορθόδοξοι, για να μην κοινωνήσουν στην πλάνη, συναθίζονται στα βουνά και τις πηγές. Κάλεται λοιπόν ο Θείος Γρηγόριος από κληρικούς και λαϊκούς της Βασιλεύουσας για να στηρίξει εκεί την Ορθοδοξία. Φτάνει στο τέλος του 378, λίγους μήνες πριν ανακηρυχθεί αυτοκράτορας της Ανατολής ο φιλορθόδοξος Μέγας Θεοδόσιος, ενώ λίγο μετά, την 1η Ιανουαρίου, ετοιμήθηκε ο Μέγας Βασίλης χωρίς να καταφέρει να παραστεί στην κηδεία του. Όπως φαίνεται πολύ αργότερα, εξεφώνησε μία τον επικίδιο, τον επιτάφιο, μία μεγαλύτερη ομιλία που εξεφώνησαν και λέγουν ότι μόνο ένα μέρος τελικά μπόρεσε να διαβάσει τον κόσμο. Θα χρειαζόταν περίπου, όπως λέει ο καθηγητής Γιάννης Παπαδόπουλος, θέλει 2,5 ώρες θα έλεγε να πει όλη αυτή την ομιλία, όμως είναι καταγεγραμμένη και έχει όλο το βίο για την πολιτεία του Μεγάλου Μασίλειου. Ομάδας Αριανών που είχαν πληροφορηθεί για την άφηξη του Γρηγορίου στην πόλη, τον περίμεναν στην είσοδο της πόλης, τον έβρισαν και τον λιθοβόλησαν. Ο συγγενής της γυναίκας του πλούσιος Αυλάβιος, ένας από τους συγγενείς του Αγίου Γρηγορίου Αυλάβιος, που ήταν πολύ πλούσιος, τον οδήγησε στο πλούσιο σπίτι του και του παρεχώρησε ένα μικρότερο σπίτι, το οποίο ο Άγιος δημόρφωσε σε κανονικό ναό και το όνομασε Αγία Αναστασία, συμβολικά ως ένα πνευματικό χειρό για την Ανάσταση, δηλαδή την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συναθρίζονταν οι Ορθόδοξοι και εξεφώνησε τους 5 περίφημους θεολογικούς λόγους του, από τους οποίους παίρνει και την επωνυμία. Εκεί μετά την κίνηση του Αγίου Γρηγορίου, πολύ αργότερα, τον 9ο αιώνα, αφού κτίστηκε μεγαλύτερος ναός, αποτέθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογένιο το μέρος των ιερών λειψάνων του Αγίου. Το Μεγάλο Σάββατο του 379, που επρόκειτο να βαπτίσει ο Άγιος Γρηγόριος τους κατηχωμένους που είχε ετοιμάσει κατόπιν της δασκαλίας, όχλος Αριανών επιτέθηκε, κακοποίησε και τραυμάτισε τον Άγιο Γρηγόριο και πολλούς από τους Ορθοδόξους της Αγίας Αναστασίας. Είχαν μάλιστα το θράσος οι Αριανοί να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο, όπου αθώθηκε. Το 380 ο Μέγας Θεοδόσιος έδιωξε τον Δημόφιλο, τον Ερετικό Πατριάρχη, και κατέστησε τον Άγιο Γρηγόριο στον Ναό των Αγίων Αποστόλων, ενώ το Μάιο του 381 γίνεται η ενθρόνησή του. Στις αρχές του Μαΐου είχε συγκληθεί η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος με πρόεδρο τον Άγιο Μερίο και Αντιοχίας, προς στερέωση της Ορθοδοξίας,
κατά δίκη των διαφόρων κακοδιδασκαλιών, τη διακήρυξη της θεότητας του Αγίου Πνεύματος και της ομοουσιότητας των τριών υποστάσεων Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, καθώς και τη συμπλήρωση του Συμβόλου της Πίστεως. Μετά από λίγο κοιμήθηκε ο Άγιος Μελέτης και ο πρόεδρος της Συνόδου ενεδείχθη ο Άγιος Γρηγόριος. Ο φθόνος όμως πολλών εκ των επισκόπων που ασκούσαν πολεμική εναντίον του, με την πρόφαση ότι μετετέθη από τα σάσιμα, πράγμα που απογόρευαν οι ιεροί κανόνες, και η βαριά του αρρώστια τον οδηγούν σε παρέτηση ενώπιον του Συνόδου, ζώντας να τον ρίξουν στη θάλασσα όπως τον Ιωνά για να κοπάσει η τρικυμία. Αυτά τα οποία είπε ενώπιον του Συνόδου δεν έχει καταγράψει κάποια ομιλία, αλλά ο ίδιος μετά, όταν βρέθηκε στην ησυχία, στο τέλος της ζωής του, εκεί κατέγραψε στα έπι, στα ποίηματά του, ακριβώς τι τους είπε εκεί, όπου το πρώτο που τους είπε ότι πρέπει να ομονοήσουν, να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα, να πάψουν να είναι ανήμεροι, γιατί έτσι ρεζιλεύονται σε όλο τον κόσμο, για τους επισκόπους δηλαδή, και ότι αυτός προς χάρη αυτό γίνεται θυσία, σαν τον προφήτη Ιωνά, τον ρίξουν στη θάλασσα, αν και γράφει ότι ήταν του κλείδωνος αυτού, ήταν ανέτιος, δεν είχε καμία ευθύνη για αυτό τον κλείδωνο, για αυτή την δρικημία. Αυτά συνέβησαν τον Ιούνιο του 381. Με τον συντακτήριο λόγο του απεχαιρέτησε το λαό, τους άρχοντες, των ηθασμών. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Οι λιθασμούς ήταν οι εφοβολισμοί αυτοί που είχε υποστεί και σε άλλες περιπτώσεις τον είχαν χτυπήσει όταν ήταν βρεθεί στην Αζιανσό και με διάφορες επιθέσεις ειδικών πάλι είχε υποστεί κάποια κακοποίηση. Αποτραβείται στην πατρίδα του Σιχάη στην Αριανζό, έξω δι' από την Αριανζό, βοηθεί και πάλι τη διατίμαση της χερευούς επισκοπής Αριανζού, συγγράφει τέπειτο και τελειώνει τη ζωή του στο 390, αυτός ο Μέγας, δεύτερος θεολόγος, που σπράγησε με τους λόγους του όλη θεολογία, την ορθή δηλαδή περί Θεού διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Επειδή είναι πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, διερωτάται κανείς γιατί ο Άγιος Γρηγόριος φέρει αυτή τη σπάνια προσωνυμία θεολόγος. Είναι, όπως γνωρίζουμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός και ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, οι τρεις που φέρουν την προσωνυμία θεολόγη. Να δούμε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος για το ποιος είναι θεολόγος. Γενικός είναι, από τη γενική έννοια, ο περιθεού φιλοσοφών, ο κύριος που στοχάζεται και ο μιλήπερ του Θεού. Ακόμα και οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι θεολογούν. Υπάρχει μια δίψα εκ γνώση του Θεού. Ευθύεται μεν πάσα λογική φύση Θεού και της πρώτης αιτίας καταλαβήνδε αδυνατή. Δηλαδή επιθυμεί κάθε λογική φύση να γνωρίσει τον Θεό, ποιος είναι ο Θεός, αλλά για να το περιλάβουμε καταλάβει αδυνατή. Και συνεχίζει σπαδάζουσα την επιθυμία, κάθε λογική φύση, κάθε άνθρωπος δηλαδή, πολλές φορές φτάνει στην ειδωλολατρία. Κάνει ένα δεύτερο πλού, όπως λέει, ένα δεύτερο ταξίδι, από αυτή την αγωνία, από αυτή την σφαδάρουσα επιθυμία, καταλήγει πολλές φορές στην ειδωλολατρία. Αφού δεν υπάρχει βέβαια η χάρη στο Θεό για να οδηγήσει τον νου του ανθρώπου στην αλήθεια. Οι πλατωνικοί έλεγαν ότι είναι δύσκολο κάποιος να εννοήσει τον Θεό, αλλά τον εκφραστεί γι' αυτόν είναι αδύνατο. Έλεγε εννοήσου μέχα λοιπόν, φράσετε αδύνατον, λέγανε οι πλατωνικοί. Ο Άγιος Γρηγόριος αντιθέτως λέει ότι το να εκφραστεί κάποιος για τον Θεό είναι αδύνατο, αλλά για τον χωρέσει ο νους του είναι αδυνατότερο, ακόμα πιο αδύνατο. Γιατί λέει άμα τον χωρέσει ο νους, κάτι θα πει κανείς για τον Θεό αν μπορούσε να τον χωρέσει. Όμως λέει το κήρυγμά μας και η πίστη μας και όδο δογματίζουμε, δηλαδή η δογματική δασκάλα της Εκκλησίας δεν είναι κενά. Πολλά αποκαλύπτονται από τον Θεό, όχι βέβαια για την ουσία του, αλλά αυτά αποκαλύπτονται στους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Αγίους. Επομένως και η αληθινή θεολογία δεν είναι έργο του καθενός. Ού παντός το περί Θεού φιλοσοφήν, ού παντός, δεν είναι το καθενός να θεολογείται, δηλαδή να μιλάει περί το Θεό, για τον Θεό. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε κάτι φθηνό και γήινο, και θα προσθέσω, συνεχίζει, ούτε πάντοτε μπορεί κανείς να θεολογεί, ούτε προς όλους να απευθύνει το θεολογικό του λόγο, ούτε για όλα.
κάποιες μονοφορές προς κάποιους και με κάποιο μέτρο μπορούν να θολογούν. Και ποιο είναι το έργο, και ποιον είναι το έργο του Θεού? Μόνο τον δοκιμασμένο, τον διαδεδικότον εν θεωρία και προτούτον και ψυχή και σώμα και καθαρμένον ή καθαρωμένον των μετριότητων. Θέλω να πει ότι για να θεολογείς κάποιος αυθεντικά, να παραγώσει την αληθινή διδασκαλία περί του Τριακού Θεού, του ενανθρωπίστοντος λόγου κλπ, πρέπει να έχει καθαρθεί κατά την ψυχή και το σώμα και έχει διαδεί προς τη θεωρία. Στον 20ο λόγο λέγει πάλι, θέλεις να γίνεις κάποτε ο θεολόγος κατάξιος της θεότητος. Φύλαγε τις εντολές, ακολούθησε την οδό των προσταγμάτων του Θεού, γιατί οι πράξεις είναι το σκαλοπάτι που πατάς για να φτάσεις στη θεωρία. Πράξεις συστή, πράξεις γάρ επίβασης θεωρίας. Τι είναι η θεωρία? Είναι η πνευματική κατάσταση της θέας του Θεού, είναι το δώρο που δίνει, που δίνεται από τον Θεό στους Αγίους, ο φωτισμός καταρχάς και η θέωσης, αφού τηρηθούν οι εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι οι πράξεις. Αφού καθαρθεί από τα πάθη με τον πνευματικό αγώνα, τότε εντικοινωνείται με τον Θεό, αποκτά εμπειρία της γνώσης του Θεού και δύναται να εκφράσει αυθεντικά την αλήθεια κατά του Θεού. Να μπει στην κατάσταση της θεωρίας, αν θεόπτης και να μπορεί να μιλήσει αυθεντικά για τον Θεό. Αν δεν έχει κάποιος καθαρθεί τελείως, για να θεολογήσει τουλάχιστον, για να πει κάτι, δηλαδή, πρέπει να βρίσκεται στο σάρι της καθάρσεως, στο οποίο, όπως ξέρουμε, κλείστη δεν βρισκόμαστε. Το να αγγίζει κανείς το καθαρό, λέει, τη θεολογία, χωρίς να είναι καθαρός, δεν είναι ασφαλές. Και πότε μπορεί να θεολογεί? Όταν είναι κάποιος ήσυχος και σχολάζει από τις έξωθεν ηλίως και ταραχείς. Λύση, όπως ξέρουμε, η λάσπη και από την ταραχεία. Μη συγχαίρεται το γεμονικό του, ο νους του, και ανακατεύει το βόρβορο του περισπασμού με την ευωδία της χάριτος που φωτίζει τον όντο στελόγο. Και προς ποιους πρέπει να απευθύνεται? Σ' όσους ακούν με προσοχή και σοβαρότητα, ή λέει το πράγμα με τα σπουδή σ' ό,τι έχουν το πραγματική ζήλο και δίψα για να ακούσουμε τον Θεό. Αλλιώς όταν γίνεται πρόχειρα, πολλές φορές κλεβάζει το, και το ξέρουμε κι εμείς όταν πάμε να θεολογήσουμε, να πούμε κάτι περί του Θεού σε ανθρώπους που είναι άθεοι και αμύθιοι, πολλές φορές έτσι κλεβάζεται το όνομα του Θεού και η πίστη μας. Και για ποια ζητήματα μπορεί να θεολογεί? Για όσα είναι εφικτά, κατορθωτά και όσα μπορεί να ακούσει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση ο ακροατής. Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Αγίου Γρηγορίου για να θεολογεί κανείς, για το θεολογεί. Και επειδή καταλάβουν ότι κάποιοι ακροατές του θα νόμιζαν ότι με τα λόγια αυτό τους απέτρεπε από το να ασχολούνται με τον Θεό, να σκέπτονται, να έχουν το νου τους στο Θεό, τι λέει? Δεν σας αποτρέπει να μνημονεύετε, να θέτε στη μνήμη σας τον Θεό, μνημονευτέων γάρου Θεού ή αναπνευστέων. Πιο συχνά δηλαδή χρειάζεται να μνημονεύουμε τον Θεό, από ότι χρειάζεται να αναπνέουμε. Και προσθέτει, και αν ήταν δυνατό να το πω, να μην κάνουμε τίποτα άλλο από αυτό. Μιλάει ο Άγιος Οδός για την αδιάλειπτη προσευχή. Και πρέπει, λέει, να δοξολογούμε τον Θεό εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Και όπως λέει ο Μωυσής, να μνημονεύουμε τον Θεό και όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, και όταν σηκωνόμαστε, και όταν αντιπορούμε, και όταν πράττουμε οτιδήποτε, και με τη μνήμη του Θεού να τυπώνεται στην καρδιά μας η καθαρότητα, η αδιάλειπτη προσευχή που πρέπει καλή να ασκεί κάθε χριστιανός, ώστε σιγά σιγά μέσα στην καρδιά του να, με τη χάρη του Θεού, να έρθει η καθαρότητα, η κάθαρση. Και αυτό ήταν που έκαμε στη διάρκεια όλη τη ζωή ο Θεός Γρηγόριος και που τον έκαμε να αποσύρεται στην έρημο. Για τον οφείλου του Μέγας Βασίλειος, μετά την ακούσια χειροτονία του σε επίσκοπο και την απομάκρυνσή του στην έρημο, το κατηγόρησε για αραθυμία, απάντησε, «Εμεί δε με γίστη πράξη συστή η απραξία». Σκανδαλίζει αυτές οι λέξεις. Η μεγαλύτερη πράξη για μένα είναι η απραξία, δηλαδή επενεί την απραγμοσύνη, χάνει τη νερά και αδελήπτου προσευχή. Δεν ξέρω πόσο δυσκολότερη και ενότερη είναι αυτή η απραξία, όταν δεν μπορούμε να σταθούν πολλές φορές κάποιο διάστημα ήσυχοι και απερίσπαστοι και να δοθούμε στην προσευχή. Και καταλήγει να πει ότι εμποδίζει, αφού είπε πρώτα πολύ αυστηρά, όχι το θεολογήν, αλλά την πρόχειρη, χωρίς μέτρο και κάθε ώρα θεολογία. Την ακερία και αμετρία του θεολογικού λόγου, δηλαδή η φλιαρία που ξαπλώνεται
και σήμερα παντού, είναι υπαρκτά και ορατά αυτά που λέγει ο Γρηγόριος για την άμετρη θεολογική φλιαρία των θεολόγων. Γλωσσαργία την ονομάζει. Γλωσσαργία, δηλαδή πονάει γλώσσα από τα πολλά, που παντού και για όλα τα θέματα θεολογούν και προσάγουν επιχειρήματα και εφευρίσκουν σοφίσματα για να ανατρέψουν την ορθόδοξη θεολογική, πατριαρχική, λειτουργική και κανονική παράδοση. Μας εξηγεί ο Γρηγόριος γιατί υπερπερισσεύει ο θεολογικός λόγος επί παντός επιστητού. Ρητορικά τα λέει για να μην μας τα πει ευθέως. Γιατί δέσαμε, λέει, τα χέρια μας και οπλίσαμε τη γλώσσα μας. Δένουμε τα χέρια και οπλίζουμε τη γλώσσα, λέει πολλά. Και απαντά, δεν επαιρούμε τη φιλοξενία. Όχι, δεν την επαιρούμε τελικά. Δεν θαυμάζουμε την αδελφία. Όχι. Τη φιλανδρία, την παρθενία, τη φιλοδοξία για τους φτωχούς. Δεν αγαπούμε την ψαλμοδία, τις αγρυπνίες, τα δάκρυα. Δεν ταλαιμίζουμε το σώμα με τις νηστείες. Δεν αναχωρούμε προς το Θεό με την προσευχή. Δεν ασκούμεθα στη μοίρα τη θανάτου και συνεχίζει εκθέτοντας όλα τα μέσα και στάδια του πνευματικού αγώνου. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, οπλίζουμε με λόγια τη γλώσσα μας, λόγια πολλές φορές ωραία περί Θεού, εύκολο αυτό, γιατί δέσαμε τα χέρια μας, δεν αγαπούμε τον κουβιαστικό, αλλά τόσο καρποφόρο πνευματικό αγώνα. Ωραία μας τη λέξη Γρηγόριος, αλλά αυτός τι έκαμε, πώς αναδείχθηκε θεολόγος. Στο αρχικό απόσπασμα που διαβάσαμε, από το δεύτερο θεολογικό λόγο του, αποκαλύπτει ο τρόπος που τον ανέδειξε θεολόγο θείο όργανο που διατράνωσε το μυστήριο της θεολογίας, δηλαδή της θεριαδικής θεότητος όλη την Εκκλησία. Μιλώντας για την ανάβασή του στο όρος, ο Άγιος Γρηγόριος έχει στο νου του την ανάβαση του Μωυσέως στο όρος Σινά, τη διάβαση της Νεφέλης και τη θέα του Θεού που ποθούσε και που αξιώθηκε κατά παρηχώρηση του Θεού. Αυτό που είδε ήταν ο Μωυσής, όπως λέγει στην Έξοδο, 19ο κεφάλαιο και εξής, μέχρι και προς το 3ο, είδε τα οπίστια του Θεού. Ο ιερός Γρηγόριος αξιώθηκε και αυτός δύο αναβάσεων και της θεωρίας του Θεού, της εμπειρίας του ακτής του φωτός και της κοινωνίας του με την πέτρα που ήταν ο Χριστός, ο σαρκωθής Θεός Λόγος. Γιατί λέει και ακριβώς, όταν ζήτησε ο Μωυσής να δει το πρόσωπο του Θεού, του λέει: δεν είναι ο άνθρωπος το πρόσωπό μου και θα μπορέσει να ζήσει. Και γι' αυτό από μία πέτρα έβαλε το χέρι του, έτσι όπως το λέει άνθρωπο παθώς μιλώντας ο Μωυσής, ο Θεός και από εκεί ακριβοκοιτάζοντας είναι λέει τα οπίστια του Θεού, τη δόξα του Θεού δηλαδή, αυτό είναι το οπίστια του Θεού, θα πούμε και στη συνέχεια. Καταξιώθηκε των θείων ελάμψεων αφού καθάρισε την ψυχή του από τα πάθη. Πριν μιλήσει για αυτή την εμπειρία του γράφει ότι ο αληθινός θεολόγος για να δεχτεί τον Θεό Φωτισμό, τη Θεία Έλαμψη, πρέπει να είναι καθαρός, ένα φως, ένα φωτί, καταλαμβάνεται φως. Έτσι λοιπόν εθεολόγησε ο Άγιος Γρηγόριος. Τη γνώση του Θεού που απέκτησε τη φανέρωσε και τη φανερώνει στο πλήρωμα της Εκκλησίας, στους τότε πιστούς και στους μετά από αυτόν, έως σήμερα και έως την τελείωση του αιώνος. Και σε τι συνίσταται η θεολογία του. Εδώ χρειάζεται περισσότερη προσοχή, ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε η δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας. Συνήθως, και αυτά είναι τα πρώτα οφείλημα για μας, μελετούμε την έπειρα της εγκριστός ζωής, πώς πρέπει να ζούμε, πώς να βλέπουμε τα πάθη μας, πώς να προσευχόμεθα, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τη δασκαλία της Εκκλησίας, τη δογματική δασκαλία όπως την διετράνωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Θα πούμε λοιπόν μερικά από αυτά που λέει ο Γρηγόριος, χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή και ένταση, αξίζει αυτό να το κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τον Θεό, να τον περιλάβουμε στο νου μας, αφού στην πληρότητά της, στην ουσία της, ούτε τη δημιουργία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Αυτή ήταν και μια απάντηση στους αιρετικούς ευνομιανούς. Ο Ευνομιανός ήταν ένας από τους διαδόχους, ας πούμε, του Αρίου, που πίστευαν ότι μπορούσαν να γνωρίσουν την ουσία του Θεού. Έλεγαν μπορούν, η ουσία του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι αγέννητος. Το αγέννητο είναι η ουσία του Θεού. Το τι είναι Θεός κατά τη φύση και την ουσία, κανείς άνθρωπος δεν το βρήκε, ούτε θα το βρει ποτέ. Θα βρει κάτι όταν αυτός ο θεοειδής νους μας και ο λόγος ενωθεί με τον οικείο προς αυτόν και η εικόνα να έρθει προς το αρχέτυπο. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος μεταβεί από αυτή τη ζωή και πάει στη μέρουσα βασιλεία. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα και φτάνει σε εμάς είναι μια μικρή απολογή, κάτι σαν μικρό απάφρασμα του μεγάλου φωτός.
δηλαδή χάρις. Επομένως διακρίνει την ουσία του Θεού που είναι απρόσιτη και αγνωστή από τις άκτισες ενεργειές του και χάδια της οποίας ενωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Δεύτερον, αποκαλύπτει ο Άγιος στην Εκκλησία στην πληρότητά του όσο βέβαια είναι εφικτό, γιατί μας είπε μόνο τα εφικτά, γιατί εφικτά μπορούμε να θεολογήσουμε, το μέγα και υπέρλογο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Μερικά δείγματα από αυτή τη θεολογία. Όπως λέει ο καθηγητής μακαριστός Θεός Παπαδόπουλος, πριν από το Πάσχα του 362, είναι ο πρώτος που μιλάει με τόση σαφήνεια για την ενιαία θεότητα και φύση των τριών θείων υποστάσεων, τα τρία πρόσωπα, διότι είναι μία η φύση τους και τη μεταξύ τους διάκριση. Υπάρχει μία φύση, αλλά υπάρχουν και θεοειδείες, θεοπρεπείς διακρίσεις. Λέει ότι είναι αναγκαίο και την πίστη στον έναν Θεό να τηρούμε και τις τρεις υποστάσεις να ομολογούμε και κάθε μια με την ιδιότητά της. Αναγκαίο και τον έναν Θεό τηρεί και τα τρεις υποστάσεις ομολογεί και κάθε μετά της ιδιότητος. Δηλαδή διακρίνουμε και τις κάθε πρόσωπο ή την ιδιότητά του. Στη σύγκριση που επικρατούσε μέσα στο φοβερό πόλεμο που έκαναν οι αιρετικοί, ο λόγος του ήταν διαφωτιστικός για τους πιστούς και ενθαρρυντικός για μια σωτήρια ομολογία. Έλεγε προς ένα νεοχειροτόνητο επίσκοπο, «Δίδασκε προσκυνήν, δίδασκε προσκυνήν, Θεόν το Πατέρα, Θεόν τον Υιόν, Θεόν το Πνεύμα το Άγιον, εν τρισήν υποστάσεση, εν μια δόξη και λαμπρότητα». Με το προσκυνούν όμως σε τρεις υποστάσεις, εν μια δόξη και λαμπρότητα. Λέει επίσης περί του Τριαδικού Θεού, μοναρχία το τιμόμενο. Μοναρχία δε, ούχιν εν περιγράφει πρόσωπο. Αλλήν φύσιος ομοτιμία συνίσθηση και γνώμη σύμπνοια και ταυτότης κινήσεως. Δηλαδή, εκείνο που τιμόμαι είναι η μοναρχία. Ένας είναι ο Θεός, αλλά όχι ένας που περιγράφει με ένα πρόσωπο, αλλά εκείνο που χαρακτηρίζει τον ένα Θεό είναι η ομοτιμία της φύσεως, η σύμπνοια της γνώμης που έχουν τα τρία πρόσωπα και ταυτότης κινήσεως. Δηλαδή, εκείνη κοινές ενέργειες των τριών προσώπων. Και τούτο εστίμην ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ομιλεί για τις ιδιότητες ή τα υποστατικά ιδιώματα, αυτά τα γνωρίσματα με τα οποία διακρίνονται οι τρεις υποστάσεις ή τρία πρόσωπα. Είναι προσεκτικός για την πόση του, γιατί παραμονεύει και τα χρόνια και η νεοπλατωνική φιλοσοφία μας, μερικοί αδαείς ψευτοορθόδοξοι θεωρώνει, το κατηγορούν ότι είναι νεοπλατωνικός. Άμα δεν καταλαβαίνεις αυτά τα οποία λέει ο Γρηγόρης, μπορεί να πεις ό,τι σου πούν οι άλλοι αυτά που διάβασες. Γιατί αυτοί έχουν διαβάσει τους ξένους και από εκεί αντιγράφουν αυτές τις θεωρίες. Επί των ημετέρων όρων ιστάμενοι, το αγέννητο εισάγομεν και το γεννητόν και το εκ του πατρός υπορευόμενο. Στεκόμαστε μέσα στα όρια μας. Θεωρούμε μέσα στα όρια μας. Δεν φεύγουμε από τα όρια που έχει η Εκκλησία, που έχει αγεγραφεί, που έχουν οι πατέρες. Και έτσι εισάγουμε το αγέννητο, αγέννητο σωματείο. Γεννητός ο Υιός, εκπορευόμενο το Άγιο Πνεύμα. Αυτές οι τρεις ιδιότητες, τα τρία γνωρίσματα των τριών προσώπων. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός, το Άγιο Πνεύμα εκπορευτών. Και πότε έγιναν αυτά, αυτό που είπε ο Πατήρ Σαράντης, υπέρ το πότε τα αυτά, είναι πέρα από το πότε, δηλαδή πότε είναι το αγέννητο και το πότε, πέρα, είναι πέρα από το πότε, αχρόνος. Και για να μιλήσω πιο τολμηρά, όταν ήταν ο Πατήρ. Και πότε ήταν ο Πατήρ, ούκιν ότι ούκιν. Είναι μια φράση που χρησιμοποιούσαν τα πρώτα χρόνια από τον πόλεμο με τους Αριανούς. Δηλαδή, ούκιν δεν υπήρχε χρόνος και καιρός που να μην υπήρχε ο Πατήρ. Είναι πέρα από το χρόνο και από την λογική μας αυτά. Εξηγείται απέρι του Υιού εκτενέστατα και συντρίβει τα ψευδοθεολογικά επιχειρήματα και σοφίσματα των Αριανών ευνομιανών. Ονομάζεται Υιός γιατί είναι το ίδιο κατά την ουσία με τον Πατέρα, αλλά και γιατί προέρχεται από εκείνον, όπως λέει οι ονομασίες, που προέρχεται από εκείνον Υιός, γι' αυτό δείχνει ότι είναι η ταυτότητα της ουσίας. Αλλά και προέρχεται από εκείνον και είναι απαρχής και γεννημένος, απαρχής. Είναι πέρα από τον χρόνο. Πώς εγεννήθη, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε την εκ του Πατρός άχρονη γέννηση. Δεν θα ήταν μεγάλη, αν μπορούσαμε να την κατανοήσουμε. Θεού γέννησης, σιωπή τιμάς του. Γέννηση δηλαδή του ίδιου του Θεού πρέπει να τιμάται με τη σιωπή. Μέγαση το μαθήν ότι γεννείται. Το δε πώς, ουδέ αγγέλης, μη δε ότι γεσύ νοήνεις ο Θεός μου. Είναι μεγάλο το ότι ξέρεις ότι εγεννήθη.
Αλλά το αν, το πώς και αυτά, ούτε οι άγγελοι, ούτε εσύ μπορείς να τα κατανοήσεις. Ονομάζεται λόγος, γιατί έχει με τον Πατέρα, πλήμα ο Θεό, ο Υιός και λόγος του Θεού, δεν λέμε. Έχει με τον Πατέρα την ίδια σχέση που έχει ο νους με τον λόγο. Ο νους με τον λόγο. Και επειδή η γέννησή του είναι απαθής, δεν υπάρχει όπως υπάρχει στις γεννήσεις των ανθρώπων εμπάθεια, εμπαθής κίνησης για να γεννηθεί ένας άνθρωπος, απαθής. Και επειδή υπάρχει συνάφεια παρόμοια με τη συνάφεια του νου με τον λόγο. Και επειδή εξαγγέλει τη βουλή του τελικού Θεού, όπως και ο λόγος, εξαγγέλει τη σκέψη του τον λόγος, αυτού που έχει γνώσει, τα εξαγγέλει. Με αυτό, γι' αυτό τον λόγο, γι' αυτό τον λόγο λέγεται και λόγος. Λέγεται ακόμα λόγος ο σώρος προς το οριζόμενο. Δηλαδή, ο Υιός είναι ένας όρος που ορίζει ποιος είναι και ο Πατέρας. Βλέπω αυτό και από εκεί ορίζω και τον Πατέρα. Και επίσης ο λόγος λέγεται γιατί εν υπάρχει στα όντα ο λόγος ως δημιουργός, λογοποιεί και δίνει νόημα στην ύπαρξή τους. Περί του Αγίου Πνεύματος θεολογεί με τρόπο μοναδικό για πρώτη φορά στην Εκκλησία αγωνιζόμενος κατά το πνεύμα των μάχων. Έλεγαν ότι είναι κτίσμα δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Επισημαίνει για πρώτη φορά ότι ο λόγος του Κυρίου περί του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο που λέει ο Κύριος στο Αποκαθέν Ευαγγέλιο, ο παρά του Πατρός πορεύεται, αυτός ο λόγος φανερώνει την ακίνητη ιδιότητα αυτού που είπαμε, το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος, την επόρευση του Πατρός. Λέξη επόρευση, για πρώτη φορά χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος. Ομολογεί απερίφραστα τη Θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι ομοώσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Τίουν Θεός το Πνεύμα. Πάνηγε. Τίουν ομοώσιον, είπε Θεός. Λέει, τι λοιπόν και είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως. Και είναι ομοώσιο, βέβαια, αφού είναι Θεός, είναι ομοώσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Στο τέλος μια ομιλία του λέγει, μέχρι πότε θα καλύπτουμε κάτω από το μόδιο το λιχνάρι και θα στερούμε από τους άλλους αδελφούς μας τη γνώση της τέλειας θεότητος, ενώ πρέπει το λιχνάρι πάνω στο λιχνοστάτη και να λάμπει μέσα στις όλες τις εκκλησίες και στις ψυχές και σε όλο το πλήρωμα της Οικουμένης, όχι να μιλάμε περιγραφικά για το Άγιο Πνεύμα, όχι να το λέμε συνεισχυασμένα, έτσι, αλλά φανερώς υπερολόγωνα, δηλαδή να είναι κυλισσόμενο ανοιχτά. Αυτό το έλεγε διότι δίστασαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες και δάσκαλοι να μιλήσουν ανοιχτά για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, επειδή ήθελαν να κερδίσουν και κάποιες ομάδες αιρετικών που είχαν μια δυσκολία στο να δεχθούν ακόμα και την ομοουσιότητα του Υιού. Σε μια θεία έξαρση υπό τον φωτισμό της χάρτης του Αγίου Πνεύματος γράφει: «Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άρχον ερχόμενο εις τον κόσμο, ο Πατήρ. Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, ο Υιός. Ειν το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, ο Άγιος Παράκλητος. Ειν και ειν και ειν. Φως και φως και φως. Αλλά φως, εις Θεός». Και στο λόγο του στη Πεντηκοστή λέει αυτά τα οποία ακούμε παράζονται στα τροπάρια της γιορτής. Πολλές φορές είναι κατά γράμμα, θα τα ακούσει. Το πνεύμα του Άγιον, ειν με ένα ειν, ήταν πάντοτε. Και έστε, και έστε, ούτε αρξάμενο, ούτε παυσόμενο, ούτε θα πάψει. Αλλά η πατρί και Υιό συντεταγμένων και συνεργούμενων. Αγιάζον, αγιάζον, ούχ αγιαζόμενο, δεν αγιάζει το Υιό, αγιάζει. Θεού, θεώνει, ού θεούμενο. Αόρατο, άχρονο, αγόλυτο, αναλύωτο, αυτεξούσιο, αυτοδύναμο, παντοδύναμο, ζωή και ζωπιών, φως και χορηγό φωτός, αυτοαγαθόν και πηγή αγαθότητος, πνεύμα εχθές, ηγεμονικό, Κύριο, ενεργούν ως βούλεται, διαιρούν χαρίσματα, πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, διαιρούν χαρίσματα, πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, βουλής, ισχύος, κόβου, διού, γεργοποιού, πατήρ γινώσκεται, και Υιός δοξάζεται και από όλων μόνο γινώσκεται. Μία σύνταξη, λατρεία, μία προσκύνηση, δύναμης, τελειότης, αγιασμός. Η τελευταία θεολογική συνεισφορά του Αγίου Γρηγορίου είναι θησαυρισμένη στις επιστολές του 101 και 102, όπου για να αντιμετωπίσει τον αιρετικό Απολλινάριο, θεολογεί πάνω στην αλήθεια της αδιαιρέτου ενότητος των δύο φύσεων του Χριστού. Ο Απολλινάριος δίδασκε ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε τη λογική ψυχή, το πνεύμα, το νου του ανθρώπου, μόνο το σώμα,
και μια όλη ψυχή. Και τη θέση της ψυχής, της ελόγου ψυχής, κατέλαβε η θεότητα. Λέει αυτό τι, ο Χριστός δεν πήρε την ανθρώπινη ψυχή, δεν προσέλαβε. Πήρε το σώμα, τη σάρκα, αυτή που είναι εξωτερικά, και μέσα στη θέση του λόγου ήταν η θεότητα. Πολλές φορές και εμείς έχουμε κάνει αυτά τα διαπράγματα, δεν γνωρίζουμε ότι ακριβώς προσέλαβε όλο τον άνθρωπο και την ψυχή και το σώμα του. Ο Άγιος Γρηγόριος διακήρυξε ότι αν ο Χριστός δεν προσελάμβανε όλο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα, και δεν τα ένωνε με τη θεία φύση του, δεν θα έφερε κοβόταν όλος άνθρωπος και δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε. Κλασική του φράση, το γάρ απρόσγεκτο και αθεράπευτο. Όδε ίνοτε το Θεό, τούτη και σώζεται. Εκείνο που δεν προσλαμβάνεται, δεν θεραπεύεται. Και εκείνο που έχει ενωθεί με το Θεό, αυτό είναι ότι προσώζεται. Η δε πλήρη ανθρωπότητα προσέλαβε ο Κύριος στη μήτρα της Παναγίας, οπενώθηκε η ανθρωπίνη φύση με τη Θεία στον ένα Κύριο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος είναι και ο πρώτος υπέρβαρος της Παναγίας. Ήτι Ιησού Θεοτόκον την Αγία Μαρία υπολαμβάνει χωρίς εσθέ της θεότητας. Όποιος δεν θεωρεί Θεοτόκον την Παναγία, την Αγία Μαρία, είναι αποξενωμένος, χωρισμένος από τον Θεό. Αυτή ήταν μια συνοπτική περιδιάβαση στη θεολογία του μεγάλου πατρός του θεολόγου. Μέσα στην σημερινή τεχνολογική εποχή που ζούμε, θα αναρωτιέται κανείς αν αυτά έχουν κάποια πρακτικές συνέπειες. Μήπως πρόκειται για μια υπερβολική λεπτολογία. Αν όσοι έχουμε, τουλάχιστον όσοι έχουμε κάποιες μορφωτικές προϋποθέσεις, στοιχειώδεις, γνωρίζουμε ακριβώς την πίστη, θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε σε αυτήν, γνωρίζοντας τη θεολογία, να είμαστε στηριγμένοι ορθά και να μην παραπέμπουμε ρόγκο αγνίας, να εκτιμήσουμε πλήρως το τι υπέροχο και σωτήριο δώρο είναι η πίστη αυτή και να ευχαριστούμε τον Κύριο για τις άπειρες προς εμάς ευεργεσίες του. Έπειτα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε στο κοντινό και ευρύτερο περιβάλλον μας τις ερευνητικές διδασκαλίες παλιές και καινούργιες που παραπονούν αδαείς και διψασμένους για αλήθεια στους ανθρώπους μας. Αν γνωρίζουμε την ορθόδοξη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος και της Θείας Ενανθρωπίσεως, θα βοηθούσαμε αδελφούς μας που παρασύρονται στην αίρεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν γνωρίζαμε την ορθόδοξη πνευματολογία, τη θεολογία του Αγίου Πνεύματος, τη λειτουργία των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, θα βοηθούσαμε όσους παρασύρονται στις προτεσταντικές και πεντηκοστιανές αιρετικές ομάδες. Αν γνωρίσουμε σε βάθος την ορθόδοξη διάκριση ουσίας και ακτής των ενεργειών, όπως ότι η ουσία είναι πάντοτε απρόσιτη, αλλά προσθές είναι η άκτης της ενέργειας, αν γνωρίζουμε τη διάκριση του Δημιουργού Θεού από τα δημιουργήματα, το δόγμα της Αναστάσεως και της Μέλης Ζωής όπως έπρεπε, αν γνωρίζαμε τη διδασκαλία, την ορθή διδασκαλία περί ανθρώπου, όπως είπε ανθρωπολογία, στη θεολογική γλώσσα, όπως ακριβώς το διακήρυξε μας αφήνει Άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Γρηγόριος, θα καταλαβαίνουμε σε τι μεγάλη πλάνη βρίσκονται όλες οι ανατολικές θρησκείες και τα ποικίλα παρακλάδια τους, η κάθε παραθρησκεία που ταρανίζει αμέτρητους ανθρώπους γύρω μας. Ο νους μας θα καθάριζε από την αχλή και τη σύγχυση και δεν θα μπερδευόταν από τα ποικίλα ρεύματα της νέας εποχής. Για να πω για τα τελευταία μερικά παραδείγματα, γνωρίζουμε όσο είναι δυνατόν την ορθόδοξη θεολογία, ποτέ δεν θα πιστεύουμε όπως πολλοί θα πιστεύσουν, ποτέ όπως πολλοί αδαείς πιστεύουν ούτε σε μια προηγούμενη ζωή, ότι ζούσαμε και προηγουμένως, ούτε στη μετεσάρκωση. Δεν θα πιστεύουμε στα ψευδοχαρίσματα της μοναχής Γαβριλίας και στην γλωσσαλαριά των Πεντηκοστιανών. Δεν θα πιστεύουμε στις ψευδογραφίες των ομοιοπαθητικών και των βελονιστών, ούτε σε κάθε ψευδοπροφήτη. Αν γνωρίζαμε την ορθόδοξη διδασκαλία περί ουσίας και ακτής των ενεργειών. Αν ξέρουμε τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει χάρη, τι σημαίνει ενέργεια του Θεού. Δεν θα εξισώναμε στη σύνδεσή μας την ορθόδοξη πίστη, αν τη γνωρίζουμε τις αιρέσεις και τις διάφορες θρησκείες. Σε αυτούς τους καιρούς της εντέχνως καλλιεργουμένης συγχύσεως, της επιρρημένης γνώσεως, της ακατάσχετης πληροφορίας και της προπαγάνδας αντιχρήστων και αθέων ιδεών, η εχριστός ζωή με τη βάση το θεμέλιο της ορθόδοξης πίστης είναι το αντίδοτο, είναι η πηξίδα, το πιδάλι για να οδηγήσουμε τη βαρκούλα της ζωής μας στο λιμάνι της σωτηρίας. Δυστυχώς για εμάς τους τωρινούς Ορθοδόξους, το πνεύμα της πλάνης έχει εισχωρήσει και μέσα στη σύγχρονη θεολογία. Ο διάβολος μετά τόσους αιώνες αγώνων για κατάρρευση της Ορθόδοξης πίστης έχει χωνέψει ότι ένας είναι ο εχθρός όταν μάχεται με επιτυχία. Οι Άγιοι Πατέρες, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα,
ό,τι και αν προβάλλουν κατά της πίστεως και της παραδόσεως της Εκκλησίας οι εχθροί του Χριστού αιρετικοί και αιρετίζοντες, οι απαντήσεις των Θεοφόρων Πατέρων είναι μια ρομφαία ακατανίκητη, είναι μάχηρα του πνεύματος. Λοιπόν, σκέπτονται, βγάλε τους Αγίους Πατέρες από τη μέση για να ησυχάσουν. Και έτσι προκύπτει σήμερα λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Μια μειοψηφία θεολόγων και θεολογούντων με παραμορφωμένη από τη νέα εποχή θρησκευτική γνώση και κυριότερο όργανο, τη λεγόμενη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εκδίδει βιβλία και φωνασκή και απαιτεί να εισακούεται από τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους επισκόπους και πρεσβυτέρους, επειδή έχουν κάποια χαρτιά, κάποιους αυξημένους τίτλους σπουδών. Διαμορφώνει στα δίθεν θεολογικά της εργαστήρια τη θεολογική συνείδηση θεολόγων και κληρικών, διασπείρει τις αντιορθόδοξες ιδέες παντού με κάθε τρόπο και γίνεται κυρίαρχη τάση στη θεολογία. Εισηγείται τον οικουμενισμό σε όλες τις εκφάνσεις, το διαθρησκειακό διάλογο, τις λειτουργικές μεταφράσεις, τη γυναικεία ιεροσύνη και την καταπάτηση της ορθόδοξης παράδοσης. Το σύνθημα, ο στόχος, η φιλοσοφία τους είναι να απομακρυνθεί η θεολογία από τη θεολογία των Αγίων Πατέρων για να τους λυθούν τα χέρια. Ακούστε δείγματα από εισηγήσεις σε συνέδριο που έκανε αυτή η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο. Ακούστε. Η θεολογία πρέπει να προσαρμοστεί σε φιλελεύθερους τρόπους σκέψεως και έτσι να αποκλίνει από την πατερική παράδοση. Ευθέως δηλαδή, κατά τον πατέρα. Η παράδοση δεν μπορεί να είναι η εγκύτρια της αληθείας, άλλο. Καιρός να φύγουν τα στερεότυπα και οι μύθοι από τη θεολογία, άλλο. Να γίνει υπέρβαση του πατέρου, αφού αυτοί συμβιβάστηκαν με το πνεύμα του κόσμου, άλλο. Να πάμε πέρα από τους πατέρες, άλλο. Οι ορθόδοξες σχολές πρέπει να προσκαλέσουν μη ορθόδοξους θεολόγους για να μας διδάξουν. Ακούστε και αυτό από άλλη εισήγηση της Ακαδημίας και συγκρίνεται έτσι με τα όσα βίωσε και μας παρέδεσε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Λέει αυτός ο θεολόγος εντός εισαγωγικών, η νηπτική παράδοση της Ανατολής κατανοείται με νεοπλατωνικές προϋποθέσεις. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτό μια θεολογία της θέωσης, η οποία καθυλώνει τον άνθρωπο σε μια σχεδόν αυτιστική ενασχόληση με τον εαυτό του υπό το πρόσχημα της αυτοκάθλησης και του αγιασμού. Πρόκειται για προκάλυπτη ύβρη των Αγίων Πατέρων και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι θα έλεγε άλλα για αυτούς τους θεολόγους Άγιος Γρηγόριος? Πιθανόν ό,τι θα έλεγε για την θεολογική, παύλα παιδαγωγική δουλειά του αιρετικού ευνομίου, που συγκέντρωνε και δίδασκε τους μαθητές του, κάνοντάς τους πολλαπλασιαστές της κακοδοξίας του. Ο εντοπισμός των λόγων του Αγίου Γρηγορίου, αυτών των λόγων, και με ευγενικό τρόπο προς ομοίωσή τους τωρινούς συγκύπωρες της μεταπατερικής πλάνης είναι ενός καθηγητού της θεολογικής σχολής της θεολογικής του Λάμπρου Σιάσου. Κατηγορεί ο Γρηγόριος το ευγνώμη ότι δημιουργεί εργαστήριο κενό της ασεβίας, ότι χειροτονεί, δηλαδή ονομάζει κατηγορήσει του θεολόγους, ότι εμπνέει με τέτοιο πνεύμα τη θεολογική εκπαίδευση ώστε να παράγει λογία ως αμαρτής, με την παρουσία των οποίων συγκροτεί πολλά συνέδρια, ότι ξεσηκώνει σμήνος από σφίγγες, δηλαδή στρατιά αιρετικών δασκάλων που επιτίθεται κατά της πίστος, ότι σχεδιάζει την παραγωγή σοδειάς διαλεκτικών, δηλαδή κοσμικά φιλοσοφούντων θεολόγων. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος θα θεωρούσε απογορευτική την προσέγγιση των μεταπατερικών διαλεκτικών φιλοσοφούντων στην καθαυτό θεολογία. Αν και θέλω να ευγνώμη αν κάποιος μπορούσε να μου υποδείξει ότι στις εισηγήσεις αυτών των ανθρώπων υπάρχει καμία σχέση ανεφάρτοτε καθόλου με την θεολογία της Ιερής Γραφής και των Πατέρων. Αναβαίνοντας το την δω προς τη θεωρία και τη θεολογία ο Άγιος Γρηγόριος όπως είπαμε προηγουμένως, όπως ο Θεόπτης Μωυσής, προειδοποιεί ότι μέσα στην εφέλη όπου αποκαλύπτεται το ενδιάθερος και το μυστήριο της θεολογίας, μπορούν να εισέλθουν μόνο οι θεοθέντες, όπως έχει πατέρες, παλαιοί και νέοι. Οι άλλοι πρέπει να στέκονται πόρωθεν, δηλαδή από μακριά, όπως λέει, κατά την αξία της καθάρισης. Αυτό τα παίρνει όλα από τη διήγηση που έχει στην έξοδο ο Μωυσής. Αν είναι κανείς πρόσχερα ίγνισμένος, καθαρίζοντας πρόσχερα, να μένει κάτω από το όρος και να ακούει η ταπείνωση την ευσεβή διδασκαλία. Αν όμως είναι θηρίο πονηρό και ανήμερο και τελείως ανεπίδεικτο λόγων θεωρίας και θεολογίας, ας μην εμφωνεύει στο δάσος με διάθεση να πηδήσει ξαφνικά και να αρπάξει
κάποιο λόγο, κάποια λέξη της θείας διδασκαλίας για να κατασπαράξει την ορθόδοξη πίστη. Αλλά να στέκεται ακόμα πιο μακριά για να μην λιθοβοληθεί και συντριβεί από τους ηλθείς και στέριους λόγους της αληθείας. Αυτά τα λέει όλα ο Μωυσής όσον αφορά τα θηρία να κάψουν μακριά. Τα θηρία θα λιθοβοληθούν να πλησιάσουν στο όρος. Η συνέχεια των παρομοιώσεων του Αγίου Γρηγορίου είναι πολύ ταπεινωτική για όσους με επικύρους τρόπους καταπατούν τους διεθνείς μεγαλύτερες της αληθείας, για όσους χρησιμοποιούν σοφίσματα, για αυτούς που αλλάζουν μορφή ανάλογα τις περιστάσεις και τις ανάγκες. Μόνο γι' αυτό διερωτώ με. Με ποιους θα κατέτασε ο Άγιος Γρηγόριος, όσους όχι μόνο δεν επιθυμούν την κάθαρση ως μία άνευ, αυτό ως προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να θεολογήσει, όσους όχι μόνο δεν επιθυμούν την κάθαρση από προϋπόθεση θεολογίας, αλλά και χλεβάζουν την υπηκτική εργασία των αγωνιζομένων ως αυτιστική ενασχόληση με τον εαυτό τους υπό το πρόσχημα της αυτοκαθάρσεως και του αγιασμού. Αρκετά μιλήσαμε για την μεταπατερική μανία. Θα ήθελα και εσάς, στο τέλος της ομιλίας, να αιτιολογήσω το τίτλο της. Η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου, καταλάβουμε ότι ονομάζεται θεολόγος, γιατί θεολόγησε περίφραγμα όλο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και της ανθρωπίσεως κατά αυθεντικό λόγο. Και καμιά θεολογία από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να διαμορφωθεί χωρίς τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου. Παρομοιάζεται λοιπόν από τον Ιερό Μνημογράφο του Τροπάριου που ακούσαμε επιμελικό αυλό. Δηλαδή με τη φλογέρα του βοσκού. Το έργο του Αγίου Γρηγορίου, η ψηπετή θεολογία του Δε της Αγίας Τριάδος και του ενανθρωπίστος Κυρίου μας, σκοπό είχε παρόμοια με το έργο της φλογέρας που κρατά κοντά στο βοσκό τα πρόβατα. Παρομοίως ο Θεόπνευστος και ακριβής λόγος του Αγίου κράτησε και κρατεί συναγμένα εις εν, εις την μία Αγία Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, τα λογικά πρόβατα αυτούς που συγκροτούν το σώμα του Χριστού, χάρη το οποίο εκείνος έριξε το αμελάχοντο αίμα του. Όμως, ο ήχος της φλογέρας του αυλού είναι γλυκής και ταπεινός. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον φοβερό και πομπόδι ήχο της άρτικος που ταράζει την ακοή και επιβάλλεται με την ικανοπρέπειά του. Παρτά αυτό, ο ποιμενικός αυλός, αυτός ο ίδιος Άγιος Γρηγόριος με τη θεολογία του, εμπνεωμένη από το Άγιο Πνεύμα, νίκησε την πομπόδι, πληθωρική, φιλοσοφική, σοφιστική θεολογία των φλιάδων ερετικών. Εξεζήτησε το ίδιο το τροπάριο, ζήτησε με πόθο δηλαδή, όντας και καθαρμένος, να εισχωρήσει στα βάθη του πνεύματος, των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος. Και ο Ετριάδη Θεός, μαζί με την αποκάλυψη των μυστηρίων, προσέθεσε και τα κάλλη του φθέγματος. Έδωσε στο λόγο του υπέρμετρο κάλους, τον φώτισε ώστε να ντύσει στον υπέρτατο βαθμό τη διδασκαλία του με εκείνη την ομορφιά που μόνο η ελληνική γλώσσα κατέχει. Αυτή τη γλώσσα που σήμερα δυνάμεις ποικίλες την πολεμού, πρέπει να αγαπούμε, να τη σπουδάζουμε, να τη μελετούμε, καθώς η υπαξιακή μας αναπνοή, η προσευχή μας γίνεται σε αυτή τη γλώσσα. Μαζί με την εχριστό ζωή οφείλουμε να φροντίζουμε για την αυτοσυνειδησία μας, που καλλιεργείται με την ορθόδοξη παράδοση και τη γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσε πολύ την πατρίδα την Ανατσιαζό και σε αυτήν επέστρεφε όταν δυσκολευόταν. Αγαπούσε και πείμενε τους συμπατριώτες του, αλλά αγάπησε πολύ και τη βασιλεύουσα που την επίμανε για 3 χρόνια. Αποχωρώντας από το θρόνο της, την αποχαιρέτησε με τα λόγια «Χαίρε ο Μεγαλόπολη και Φιλόχριστε» και την αποκάλυψε της Οικουμένης Οφθαλμού. Την ίδια πόλη με δάκρυα πικρά αποχαιρέτησε και η Ρωμιοχήνα την κατέλαβε ο Τούρκος προφητής. Όμως κράτησε η Ρωμοχήνα να μένει τη λαμπάδα της πίστεως, της λειτουργικής παραδόσεως, κράτησε την πατερική παράδοση, την υπητική εργασία των χριστιανών και όλο τον ελληνοδόξο πολιτισμό μέσα στη διάρκεια της ιστορίας, ακόμα και μέσα τώρα στο ταπεινό σκεύος της Μικρής Ελλάδος. Αυτό το σκεύος που είναι το πιστό λίμα του Ρωμαϊκού, το τόσο κατατρεγμένο και απονεμένο σήμερα. Αυτό το θησαυρό της Ορθοδοξίας οφείλουμε να κρατούμε ανώθεια αυτό για μας και για όλο τον κόσμο. Έχουμε μέσα στην τυραννία που βιώνουμε χρέος βαρύ και ας νομίζουν όλοι και εμείς πολλές φορές ότι έχουμε εξοφλήσει. Ένας άλλος Άγιος σύγχρονός μας, με πληθωρική πατερική γνώση και αγιότητα, πονεμένος και αυτός πολύ και υπεράγων δοξασμένος από τον Χριστό, αυτός ο Άγιος που είναι βοηθός μας καθημερινός και κάθημα της Ορθόδοξης Οικουμένης, ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, μας υπενθυμίζει την πνευματική μας κληρονομιά και το χρέος μας. Το ελληνικό έθνος οφείλει να είναι οφθαλμός και διδάσκαλος της Οικουμένης.
μεταφέροντας έτσι τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τη βασιλεύουσα στην πατρίδα μας. Και οφείλουμε τις πρεσβείες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Νεκταρίου να φωνούμε όσο εξαρτάται από εμάς αντάξει των προσδοκιών τους, σπουδάζοντας με πάθο τη θεολογία τους και αποφορφώντας μέσα στην ύπαρξή μας μια διάλεκτη προσευχή και αγώνα καθημερινό, τη ζωγόνα διδασκαλία τους και την άκτιστη χάρη της Παναγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Θα παρακαλέσουμε την οφθαλμίατρο Ελένη Γκόνια να έρθει να απαγγείλει κάποιους ενδεικτικούς λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πρόσφατα είναι τα ακούσματά μας από τα τροπάρια των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Γέννησης Χριστού, νόμοι φύσεως καταλύονται. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Και είναι αμφότερα σημελών υπό, εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, δια των επουράνιων ή τα επίγειων. Χριστός εν σαρκή, τρόμο και χαρά αγαλιάστε. Τρόμο δια την αμαρτία, χαρά δια την ελπίδα. Χριστός εκ Παρθένου, γυναίκες παρθενεύετε, είναι Χριστού γέννηστε μητέρες. Τι σου προσκυνεί τον επαρχής, τι σου δοξάζει τον τελευταίον, το γράμμα υποχωρεί, το πνεύμα πλεονεκτεί. Εσκιέ παρατρέχουσιν, η αλήθεια επισέρχεται. Ο Μεχισεδέκ συνάγεται. Ο Αμήτωρ απάτωρ γίνεται. Αμήτωρ το πρώτερο, απάτωρ το δεύτερο. Νόμοι φύσεως καταλύονται. Πληρωθήνε δι τον άνω κόσμο. Χριστός και Λέβη, μη αντιτείνομαι. Καγώ βοήσομαι τη ημέρα στην δύναμη. Ο άσαρκος αρκούται. Ο λόγος παχύνεται. Ο αόρατος οράται. Ο αναφής ψηλαφάται. Ο άχρονος άρχεται. Ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Ο Χριστός γεννάται, ας τον δοξάσετε. Ο Χριστός έρχεται πάνω στη γη, ας τον προϋπαντήσετε. Ο Χριστός ευρίσκεται πάνω στη γη, ας υψωθείτε. Δοξολογήστε τον Κύριον όλη η γη. Και για να τα πω και τα δύο με μια λέξη, ας εφρανθούν οι ουρανοί και ας αγαλιάσει η γη για τον ουράνιο που έγινε επίγειος. Ο Χριστός σαρκώθηκε. Νιώστε αγαλίαση από χαρά και τρόμο. Από τρόμο εξαιτίας της αμαρτίας, από χαρά εξαιτίας της ελπίδος. Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο. Γυναίκες, παραμένετε παρθένες για να γίνετε μητέρες του Χριστού. Ποιος δεν αποδίδει τη λατρεία σε εκείνον που υπήρξε πριν από την αρχή? Ποιος δεν δοξολογεί εκείνον που εμφανίστηκε τελευταία? Το γράμμα υποχωρεί ενώ το πνεύμα αναδεικνύεται. Οι σκιές απομακρύνονται και στη θέση τους έρχεται η αλήθεια. Ο τύπος του Μελχισεδέκ εκπληρώνεται. Εκείνος που ήταν χωρίς μητέρα γίνεται χωρίς πατέρα. Προηγουμένως ήταν χωρίς μητέρα και τώρα γίνεται χωρίς πατέρα. Οι φυσικοί νόμοι καταλύονται. Ο ουράνιος κόσμος πρέπει να συμπληρωθεί. Ο Χριστός διατάζει, ας μην αντιστεκόμαστε. Κι εγώ θα διαλαλήσω την δύναμη της ημέρας. Ο άσαρκος παίρνει σάρκα. Ο λόγος ενώνεται με την ύλη. Ο αόρατος γίνεται ορατός. Εκείνος τον οποίο δεν μπορούσε να εγγύσει κανένας μπορεί να ψηλαφηθεί. Ο άχρωμος αποκτά αρχή. Ο Υιός του ανθρώπου γίνεται, ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός ανθρώπου. Λόγος 38 στα Θεοφάνεια. Γιατί λέγεται και Θεοφάνεια η γέννηση του Χριστού? Τα δε ειν Θεοφάνεια η πανήγυρης ή του γενέθλια. Λέγεται γάρα αμφότερα δύο κειμένων προσιγοριών εν ή πράγματι. Εφάνει γάρ Θεός ανθρώπης διαγεννήσεως. Το μένον και αείον και εκ του αείοντος υπερετίαν και λόγων, ουδέ γαρήν του λόγου λόγος ανώτερος. Τα δε διημάς γενόμενος ύστερον, είναι το είναι δους και το εφ είναι χαρίσιτε. Μάλλον δε ρεύσαντας ημάς από το εφ είναι διακακίαν και προς αυτό πάλι επαναγάγει διασαρκώσεως. Όνομα δε το φανήνε Θεοφάνεια.
το δε γενάστε γενέθλια. Σήμερα η πανήγυρις είναι τα θεοφάνεια, δηλαδή η γέννησης, διότι λέγονται και τα δύο, επειδή για το ένα και το αυτό πράγμα υπάρχουν δύο ονόματα. Διότι με τη γέννηση ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους και υπήρχε μεν και προηγουμένως και υπήρχε πάντοτε, πάνω από κάθε αιτία και λογική, επειδή δεν υπήρχε λόγος ανώτερος από τον λόγο, αλλά κατόπιν έλαβε σώμα για χάρη μας, για να μας χαρίσει την ευτυχή ύπαρξη. Εκείνος που μας χάρισε την ύπαρξη, ή καλύτερα για να μας επαναφέρει με τη σάρκωσή του στην ευτυχή ύπαρξη, από την οποία είχαμε απομακρυνθεί με την κακία μας. Και στην εμφάνιση δίνεται το όνομα Θεοφάνεια, ενώ στη γέννηση γενέθλια. Λόγος 38 εις τα Θεοφάνεια. Το νόημα της εορτής. Τούτον εστί ημίν η πανήγυρης, τούτο εορτάζομαι σήμερα, επιδημίαν Θεού προς ανθρώπους, ή να προς Θεόν ενθυμίσομαι, ή επανέλθομαι, ούτω γαρυπήν οικειότερο, ή να τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενη, τον νέον ενδυσόμεθα. Και ως περεν το Αδάμα πεθάνομαι, ούτως εν το Χριστό ζήσομαι, Χριστό και συγγενόμενη, και συσταυρούμενη, και συνθαπτώμενη, και συναντιστάμενη. Τι γαρμέ επαφή την καλή αντιστροφή. Και ως περ' εκ των Χριστωτέρων ήρθε τα λυπηρά, ούτως εκ των λυπηρών ελθύν τα Χριστότερα. Ου γάρε πλεώνα σε μια αμαρτία, υπερεπερίσεψε η χάρις. Και ή η γεύσης κατέκρινε, πόσο μάλλον το Χριστό παθήνε δικαίωσε. Αυτό είναι για μας το νόημα της πανηγύριος και γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Τον ερχομό του Θεού προς τους ανθρώπους, για να έρθουμε να κατοικήσουμε κοντά στο Θεό ή για να επανέλθουμε, διότι νομίζω ότι έτσι είναι να δεχθεί σωστότερο, για να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο αφού εγκαταλείψουμε τον παλιό. Και όπως έχουμε πεθάνει μαζί με τον Αδάμ, έτσι ας ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Ας γεννηθούμε μαζί Του, ας συσταυρωθούμε και ας ταφούμε, για να αναστηθούμε με την Ανάστασή Του. Διότι πρέπει να υπομείνω την αντίστροφη πορεία που οδηγεί στο αγαθό. Και όπως από τα πιο ευχάριστα ήρθαν τα δυσάρεστα, έτσι και από τα δυσάρεστα να επανέλθουν τα ευχάριστα. Διότι εκεί που αυξήθηκε υπερβολικά η αμαρτία, εκεί δόθηκε και πλουσιοπάροχα η χάρις. Και αν η γεύση επέφερε την καταδίκη, δεν δικαίωσε πολύ περισσότερο το πάθος του Χριστού. Λόγος 38 εις τα Θεοφάνεια. Σκοπός η τελείωσης και ανάπλασης του ανθρώπου. Πώς είναι η πανήγυρης καθέκαστον των του Χριστού μυστηρίων, όνα πάντων κεφάλαιον εν, η εμή τελείωσης και ανάπλασης και προς τον πρώτον Αδάμ επάνωδος. Νην είδε μη δέξε την κοίησιν και προσκύρτησον, ή και μη ως Ιωάννης αποβαστρός, αλλός Δαβίδ επί την καταπαύση της κυβωτού. Και την απογραφήν εδέστητε, διήμις ουρανούς εγγράφης, και γέννησιν σεβάστητη, διήνε λήθης των δεσμών της γεννήσεως. Και την Βηθλέμ τίμησον την μικράν, ή σε προς τον παράδεισον επανήγαγε. Και την Φάτριν προσκύνησον, διήν άλογοσον, ετράφης υπό του λόγου. Μετά του Αστέρος δράμε και μετά μάγων δωροφόρησον. Χρυσόν και Λίβανον και Σμύρνα, ως βασιλή και ως Θεό, και ως διασέ νεκρό. Μεταποιμένων δόξασον, μετά αγγέλων ύμνησον, μετά αρχαγγέλων χόρευσον. Έστω κοινή πανήγυρης ουρανίων και επιγείων δυνάμων. Πείθομε γάρ κακή να συναγάλεστε και συμπανηγυρίζε σήμερα, είπε εσύ φιλάνθρωποι και φιλόθεοι. Πόσες γιορτές υπάρχουν για μένα καθημερινά από τα μυστήρια του Χριστού. Μοναδικός σκοπός όλων αυτών είναι η τελειοποίηση και η αναδημιουργία μου και η επιστροφή μου στην αρχική κατάσταση του Αδάμ. Τώρα δέξε μαζί μου την κυοφορία και σκύρτησε από χαρά. Αν όχι όπως ο Ιωάννης από την Κιλία, τουλάχιστον όπως ο Δαβί, μετά από την τοποθέτηση της κυβωτού στην θέση της. Και να σεβαστείς την απογραφή, χάρη της οποίας ενεγράφει στους ουρανούς. Και να σεβαστείς την γέννηση, χάρη στην οποία λύθηκες από τα δεσμά της γεννήσεως. Και να τιμήσεις την μικρή Βηθλεέμ που σε επανέφερε στον Παράδεισο. Και να προσκυνήσεις την Φάθνη, χάρη στην οποία
ενώ δεν είχες την καθοδήγηση του λογικού, τράφηκες από τον λόγο. Τρέξε μαζί με τον αστέρα και φέρε δώρα μαζί με τους μάγους. Χρυσό σαν σε βασιλιά, Λίβαρο σαν σε θεό και Σμύρνα σαν σε νεκρό που πέθανε για χάρη σου. Δόξασε μαζί με τους ποιμένες, ύμνησε μαζί με τους αγγέλους. Γίνε χορός δοξολογίας μαζί με τους αρχαγγέλους. Ας είναι κοινή η πανήγυρης για τις ουράνιες και επίγειες δυνάμεις, διότι πιστεύω ότι και εκείνες αγάλλονται και πανηγυρίζουν σήμερα μαζί μας, εφόσον είναι φίλοι του ανθρώπου και του Θεού. Λόγος 308 στα Θεοφάνεια. Σπάνιος, περιεκτικός και αποκαλυπτικός των ουρανίων εμπειριών του Αγίου Γρηγορίου, ο λόγος περί ιεροσύνης. Απολογητικός της εις των πόντων φυγής ένεκεν και αύτης επανόδου εκείθεν μετά την του Προσβυτέρου χειροτονίαν, ενώ τίτο της ιεροσύνης επάγγελμα. Ήτιμε και την ήταν ομολογώ. Υπετάγει το Κυρίο και ηκέτευσα αυτόν. Ο γάρνη μακαριότατος Δαβίδ αρχέτο του λόγου. Μάλλον δέον το Δαβίδ θεξάμενος και εισέθηκε ενήντι αυτού θεγόμενος, επειδή και τάξης αρίστη παντός αρχομένου και λόγου και πράγματος, εκ Θεού τε άρχεστε και εις Θεόν αναπάβεστε. Το δε αίτιο, ή της πρωτού στάσεως και ολιγοψυχίας, δι' είναι μάκρυν αφυγαδεύων και ηλίστην αθυμών, χρόνων ου μικρών, ίσως της γε ποθούση ή της μη ημερότητος και μεταβολής, δι' είναι αύτησε με αυτόν έδω καφέρον ημί, άλλος μεν άλλοτι ή έστωτε και λεγέτωτε ή μισούντον ή αγαπώντον ημάς. Ο μεν ου καφιής αιτίας, ο δε και προσαποδεχόμενος. Ουδέ γαρούτος ειδί της ανθρώπης ως το λαλήν τα αλότρια και μάλιστα αντίχωση υπευνία στινός ή μίσους ερχομένη, η φόν και φιλή κλέπτεστε ως τα πολλά η αλήθεια. Εγώ δε τα λυθές εις μέσον φύσω, μηδέν εσχυνθείς και διαιτήσω δικαίως αμφωτέρης της μέρεσιν, όσοι τε κατηγορούς λοιμών και όσοι υπεραπολογούνται προθήμως. Το μεν τι κατηγορήσασε με αυτού, το δε υπερ υπαραλογισόμενος, υπεραπολογισάμενος. Απολογητικός περί της φυγής εις των πόντων ή περί ιεροσύνης, η ομολογία της ήτης. Έχω νικηθεί και ομολογώ την ήττα. Έχω υποταγεί στον Κύριο και τον έχω παρακαλέσει. Ας αρχίσει λοιπόν το λόγο ο μακάριος δια με Δαβί, ή μάλλον εκείνος ο οποίος έχει ομιλήσει διαμέσου του Δαβί και ο οποίος εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να ομιλεί δι' αυτού. Επειδή η καλύτερα συνήθεια είναι το να αρχίζει από τον Θεό και να καταλήγει πάλι στο Θεό οποιοσδήποτε αρχίζει λόγων ή οτιδήποτε άλλο. Την αιτία δε και της προτέρα στάσεώς μου και της δηλίας μου, εξαιτίας της οποίας έφυγα και πήγα μακριά και έζησα αρκετών ίσως καιρών, δι' εκείνους βεβαίως οι οποίοι με ηγάπων, καθώς και της τωρινής ημερότητος και της αλλαγής μου, εξαιτίας της οποίας έφερα και σας προσέφερα τον εαυτό μου, ας μην την νομίζει και ας την παρουσιάζει καθημερινά ο καθής από τους μισούντας ή αγαπώντας ημάς, ο μεν εις μη απαλλάσσον με της κατηγορίας, ο δε άλλος αποδεχόμενος αυτή. Διότι τίποτε δεν είναι τόσο ευχάριστον στους ανθρώπους, όσο το να ομιλούν δια ξένας υποθέσεις, προπαντός μάλιστα όταν συμβαίνει να παρασύρονται από κάποια συμπάθεια ή από μίσος, από τα οποία ως επιτοπλίστων συμβαίνει να διαστρεβλώνεται η αλήθεια. Εγώ δεν θα σας παρουσιάσω την αλήθεια χωρίς να εντραπώ και θα μοιράσω την τροφή με δικαιοσύνη και στα δύο μέρη, και εις όσους με κατηγορούν και εις όσους με υπερασπίζονται με προθυμία. Με το να κατηγορήσω τον εαυτό μου από τη μία μεριά και με το να τον υπερασπιστώ από την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος πιστεύει ότι ο άνθρωπος, ως εικόνα του Θεού, πεποιημένη με τα πανάχρατα χέρια του, είναι πολυτροπότατο και χρειάζεται εκ μέρους του ποιμένος πολύ προσοχή και προσευχή για να οδηγηθεί σωστά εις Θεόν. Το ότι γάρα αυτή μη φαίνεται τέχνη της είναι τεχνών και επιστήμη επιστημών, άνθρωπον άγιν το πολυτροπότατο ζώων και ποικιλότατο. Γνήδαν της την το σωμάτων θεραπεία
την τοξικών ιατρία τα εξετάσεις. Και όσο μεν εργώδης εκείνη κατά μαθών, όσο δε η καθημάς εργοδεστέρα προς εξετάσεις και τη φύση της ύλης και τη δυνάμη της επιστήμης και το τέλειο της αναργίας την ιωτέρα. Η μεν γάρ περισσώματα πονείται και την επίκυρον ύλη και κάτω ρέωσαν, παντός λυθισωμένη και πισωμένη το εαυτής, κάνει τη συμμαχία της τέχνης κατακρατήσει της εναυτής τάσεως. Η γάρ νόσος, η χρόνος έλυσε, ήξασε τη φύση και τους ιδίους όρους ου υπερβαίνουσαν. Δεν βλέπω ποια μέθοδο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ή εις ποια δύναμη να πιστεύσει, διαναλάβει το θάρρος να αναλάβει την αποστολή αυτή του ποιμένους. Διότι πράγματι η αποστολή αυτή μου φαίνεται ότι είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών. Το να οδηγεί κανείς τον άνθρωπο, το πολύπλευρον αυτό και ευμετάβλητον ζώο. Διότι θα μπορούσε κάποιος να γνωρίσει τη θεραπεία των ψυχών, αφού θα την εξήταζε κατά αναλογία προς τη θεραπεία των σωμάτων, και αφού εμάθαινε πόσο δύσκολη είναι εκείνη, και εξήταζε επιπλέον πόσο δυσκολότερα είναι η δική μας και πόσο πιο πολυεπιτιμωτέρα ως προς τη φύση της ύλης της, ως προς τη δύναμη της επιστήμης και ως προς τον σκοπό των προσπαθειών της. Διότι η μεν μία φροντίζει δια τα σώματα και δια τη φθαρτή ύλη, η οποία κατευθύνεται από τα κάτω, πρόκειται δηλαδή να διαλυθεί και να υποστεί τον θάνατον, έστω κι αν μπορέσει με τη βοήθεια της τέχνης να διατηρηθεί στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Διότι την ύλη αυτή διαλύει η ασθένεια ή ο χρόνος, συμφώνως προς τους φυσικούς νόμους, και δεν επιτρέπει εις αυτή να υπερβεί τα όρια της. Την δε περιψυχήν η σπουδή, την εκ Θεού και θείαν και της άνωθεν ευγενίας μετέχουσαν, και προς εκείνη επιγωμένη ή και το χείρονη συνεδέθη. Τάχα μεν και διάρας αιτίας, ας μόνος είδενος συνδύσας Θεός, και ή της εκ Θεού τα τιάφτα εσωθήστη μυστήρια. Γόσον δούνε με γινώσκη, και τους κατεμέ διήν ένεγε. Ενός μεν, είναι αδιαγόνος και πάλι στις προς τα κάτω, της άνω δόξης κληρονομήσιε, ως περ χρυσός πυρή, της τι δε βασανιστήσαν και αρετής άθλων, αλλά μη Θεού δώρον μόνον έχει τα ελπιζόμενα. Η άλλη όμως φροντίζει δια την ψυχή, η οποία προέρχεται από τον Θεόν και είναι θεία και είναι μέτοχος της ουρανίου ευγενίας και βιάζεται να υπάγει προς αυτήν, έστω κι αν έχει συνδεθεί με το κατώτερον από αυτή σώμα. Τα αιτίας δε δια τας οποίας έγινε η σύνδεση σε αυτή γνωρίζει μόνο ο Θεός, ο οποίος τη συνέδεσε και εκείνος ο οποίος έχει δεχτεί από τον Θεό τη σοφία και αντιλαμβάνεται τα μυστήρια αυτά. Συμφώνως δε προς όσα εγώ και οι γύρω με γνωρίζομαι, έγινε τούτο δια δύο λόγους. Αφενός μεν για να κληρονομήσει την ουράνιον δόξα με τον αγώνα και την πάλη προς τα επίγεια, αφού δοκιμαστεί από τα επίγεια, όπως το χρυσάφι από τη φωτιά, και αφού κερδίσει ως βραβείον της αρετής και όχι μόνον ως δώρο του Θεού εκείνα τα οποία ελπίζει. Κάθε εκδήλωσή μας και κάθε ημερίδα μας την κλείνουμε με τον Εθνικό Ύμνο. Σήμερα όμως θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Θα πούμε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά στη συνέχεια η όλη αυτή η εκδήλωση θα κλείσει με την Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου από τις 8.30-9 παρά μέχρι τις 1.30. Να πω όμως μια ανακοίνωση ότι η επόμενη δραστηριότητα της Εστίας θα είναι τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, στις 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε κοπή πίτας. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου, στον Άγιο Στέφανο, 6 ώρα το απόγευμα. Τώρα μόλις πήρε ο κύριος Δήμαρχος ένα τηλέφωνο, μας είπε το χαιρετισμό του, δεν μπορεί λόγω ενός συμβουλίου στον οποίο προείσταται να έρθει και να τα υπάρξει όλους τους χαιρετισμούς του και την ευχαρίστησή του για τη συνάντηση μας αυτή. Και μία ακόμη ανακοίνωση.
υπομονή του Αγίου Θεοδοσίου, Κοινοδιάρχου, θα γίνει μια αριθμία 25 Φεβρουαρίου, 25 προς 26, μια αριθμία παψάρικη χωρίου σχολείου Ψαλτικής, με γνωριστή και θα γίνει στην μνήμη του Αγίου Πορφυρίου Επισκόπου Γάζας, 25 του μήνος Δευτέρα προς Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. 25 Φεβρουαρίου, σήμερα 25, ξέρω. Θεωρίζω από την πρόση του σπαθιού την δρόμενη. Θεωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα γραμμένη των Ελλήνων τα ιερά. Σαν πρώτα αγριωμένη χεροχερευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χεροχερευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χεροχερευθεριά. Είχα ομπρέλα και τα πέρα.